Σωτήρη, αν θες κλείσει τη μουσική λιγάκι για να ξεκινήσουμε εκπομπούλα, γιατί σήμερα έχουμε άπειρα θέματα και διαγωνισμούς και ό,τι θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Στα τροπικά δάση της Νέας Μηχανιώνας, επαναλαμβάνω, στα τροπικά δάση της Νέας Μηχανιώνας, ευδοκιμούν ουρακοτάκι. Γιατί εγώ ήξερα ότι στα τροπικά δάση της Νέας Μηχανιώνας μόνο ολόφρεσκοι αφράτοι λουκουμάδες ευδοκιμούν. Αν μπορεί κάποιος από την ΕΠΣ Μακεδονίας ή από την ΕΠΟ, ας απαντήσει. Στα τροπικά δάση της Νέας Μηχανιώνας κατοικοεδρεύουν ουρακοτάκι. Λέω τώρα εγώ. Κατά τα άλλα, επιτέλους στο στάδιο της Τούμπας είδαμε πραγματική πανέμορφη μπάλα. Δεν υπάρχει. Να είστε καλά παιδιά όλοι. Κλείνει αυτό. Και το βασικό μας θεματάκι για σήμερα, ένα από τα βασικά μας θεματάκια για σήμερα, μαύρη τρύπα. Κυκλοφόρησαν λέει οι πρώτες φωτογραφίες. Να, ναι. Εσύ την είδες? Αν την είδες, πώς είναι? Σε άρεσε? Περιέγραψε την άνες νένς μας εμάς, ναι, ναι. Εμείς δεν την είδαμε. Ο ήρωας Παναγιώτης Απαδόπουλας, και υπάρχει λόγος που το λέω ήρωα, το ξέρει μόνο αυτός, ίσως και εγώ και ο Θεός, δεν την είδαμε. Περιέγραψε τι μας, ναι, ναι. Αν είδες τη μαύρη τρύπα, πώς είναι? Σε τι παραπέμπει η μαύρη τρύπα? FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 11:05. Ανοιχτές οι γραμμές από τώρα μόνο. Ξέρω για ποιον θα πεις. Μόνο, πες. Αυτό μου περιγράφει τον αγώνα χθες. Μόνο για τον Λεωνίδα Αχαλινόπουλο, για τον Στράτο τον Φούσκα, ρε παικτούρα, να σε μανατζάρω εγώ ρε παλικάρι. Φούσκα. Ο Τζιόλης έπαιξε στον ΠΑΟΚ και στη Βέρντερ. Και στη Μονακό, ο Τζιόλης. Και στο Παναθηναϊκό. Α, Μονακό δεν ξέχασα. Α, σε μανατζάρω εγώ ρε φίλε. Λοιπόν, 23 10 2 87 8 8 8 ανοιχτές οι γραμμές. Για τον Πάνο τον Μπλέτσο. Άντε, αγόρι μου. Στον οποίο αναφέρθηκε τώρα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Να διευκρινίσω ότι δεν τον ξέρεις καν προσωπικά, έτσι. Δεν έχεις ούτε για μαζί του, έτσι. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος και να λέει πολύ αβάντας αυτόν. Λοιπόν, πρέπει η ΕΡΤ, η ΔΕΗ, να βάλει εκεί που λέει η ΕΡΤ, κάτω από την ΕΡΤ, να βάλει Μπλέτσος. Ένα ευρώ πάνω Μπλέτσος. Εγώ προσωπικά θα δίνω 2 ευρώ. Να πάρει κι άλλος Πανούλης, να πάρω κι εγώ. Εγώ προσωπικά θα δίνω 2 ευρώ. Κι εγώ. 2. Αγόρι μου, δεν υπάρχεις. Σε κατηγορώ μόνο για ένα πράγμα. Άντε, πες τώρα. Που δεν μας είπες τις διευθύνσεις των ποδοσφαιριστών. Καφκάπα. Και τον άλλον τον στέλνουν να περιγράψει Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Και μας λέει αμορίμ, 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 αμορίμ. Μικρό έχει. Εθνικότητα τι είναι. Ηλικία έχει. Οπα. Από πού ήρθε. Μήπως έχει και άλλη εθνικότητα. Πρόσφυγα. Όχι ρε παλικάρι. Αν εσύ παίρνεις ίδιο μισθό εσύ και ο Μπουμπουγιατζής ο Δημήτρης με όλους τους άλλους, υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί και λιγότερα. Παλικάρι μου, όσοι χθες δεν είδατε το Ποσειδόν Νέας Μηχανιώνας Θερμαϊκός Θέρμης, να τα πω πλήρως, να τα πω πλήρως γεμάτα, Αλφα Σίγμα Ποσειδόν Νέας Μηχανιώνας 1947 από Θερμαϊκός Θέρμης 1949, δεν είδατε μπάλα φέτος στην Τούμπα. Δεν είδατε μπάλα φέτος στην Τούμπα. Μπάλα. Μπάλα, μπάλα. Όχι ποδόσφαιρο. Όχι μοντερνό ποδόσφαιρο. Όχι 3-5-2, 2,5-1-1,5. Ρε Στράτο Φούσκα, δηλαδή ειλικρινά. Παίζει ο Πέλκα στον ΠΑΟΚ. Τι γκολ βάζεις, δραγόρι μου. Παιδιά, μπείτε και βάλτε. Δείτε μόνο τα γκολ. 1-3 λίγη το παιχνίδι. Δείτε τα γκολ. Δείτε τα γκολ. Οι ειδικοί που σου είπαν ότι μηχανιώνουν. Ό,τι άκουσα με τα παιδιά αυτά που λέει ο Παναγιώτης τώρα. Ναι, τι ειδικοί. Κάτι σου είπανε. Είναι φαβορή. Μια χαρά. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες, Παναγιώτη. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Το ζουμί δεν είναι αυτό.
Παιδιά, είδα μπάλα, χόρτασα μπάλα. Μπράβο, και πήγα μετά και είδα. Τα νιάνια τη United. Άγιαξ, Γιουβέντους. Ενώ εσείς θέλξατε. Και United Barcelona. Ας έρθουν στον επόμενο γύρο στα κανονικά αντράκια από το Liverpool. Και μην μιλήσει κανείς. Και μην με. Καλά, σε ένα σου τώρα μια χαρά σου. Τώρα εκλήρωση. Μια χαψιά του κάνω. Εσένα, γόρι μου, πιστεύω ότι σκληρώσει. Υπονείρο όλο και χθε τι λέει. Α αποκλειστώ, μην ξεφτυλιστώ από τη Λίβερπουλ. Α παίξει μπάι Μπαρσελόνα, κατάλαβε. Ένα στου πραγματικού άντρε. Α τα νιάνια ρε. Εσένα, γόρι μου, τι σκληρώσει σου πιστεύω τι επιμελεί το Φερνάντο Σάντο. Ο Λουκάκου. Έπεσε με την Πόρτο. Με το καφενείο του Κολσεϊσάου. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν υπήρχε και κυσαμικό, θα ήταν το μάτι. Λίβερπουλ κυσαμικό. Στον επόμενο, μάλλον αέρα πα. Φυσικά. Και μάλιστα απώλειε και φθορά και κούραση η Μπαρσελόνα. Αλλά να δούμε, περίμενα να δούμε. Κουράστηκε πολύ χθε. Ένα ζούμε και άλλε δυναστεία. Το μάτι το είδε. Όχι, αλλά. Α, δεν το είδε. Α, δεν το είδε. Ωραία. Το πέναλτι που δεν δίνει στο Μακτόμινε. Στο Πικέ. Αν δεν το δώσει τον ΠΑΟΚ, έλα να μιλήσει. Εντάξει, καλά. Αν δεν το είδε, δεν δικαιούσε να μιλήσει. Εντάξει, καλά. Αν δεν είδε το μάτς. Δεν το είδε. Όπω είπα εγώ προχθές. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, ένα μάτς πιο. Έλα, μην φεύγουμε. Πες μας για μηχανιώνα, έλα. Λοιπόν, εσύ πολύ ζουμί, οι γραμμές είναι ανοιχτές μόνο. Το εννοώ. Μόνο. Τώρα εννοώ. Από τώρα, έτσι. 23-10-287-888. Του Παναγιώτη δε αυτό καλό. Ωραία, του βγάλα πάσα. Για τον Πάνο τον Πλέτσο. Για τον Πάνο τον Πλέτσο, τη ΣΕΡ 3. Εγώ ντρέπομαι που το είδα το μάτσα αυτό χθες τζάμπα. Εγώ το μάτσα αυτό το είδα τζάμπα στο σπίτι μου, ντρέπομαι. Λόγω Πάνου Μπλέτσου. Και για τον Λεωνίδα Χαλινόπουλο, παλικάρι μου, τον γκολ σου μου θύμισε Θωμά Μαύρο, Γκέρτ Μίλερ. Χαλινόπουλος. Οι προσπάθειές σου δεν υπάρχουν και ο αδερφός σου παλικάρος. Να είστε γεροί. Και από ό,τι είδα και ένα κοριτσάκι, κάποιο έχει κόρη, ο Λεωνίδας. Να είστε γεροί, παιδιά. Τα δίδυμα τα αδέρφια, γνωστή Αχαλινόπουλη και πρώην στον Αιγινιακό, ας πούμε, ο Λεωνίδας. Ενδεικτικό του ποιο είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Η πραγματική μπάλα. Και τι σημαίνει παίζω μπάλα και ποδόσφαιρο και ξέρω μπάλα. Δεν με νοιάζει το επίπεδο. Τι σημαίνει ξέρω μπάλα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, Λεωνίδα, ότι είσαι ίδιο ο Μάρκ Όφερμαρς και ότι λόγω τη εμφάνιση του Θερμαϊκού Θέρμης μου θυμίζει πιτσιρικά από ακαδημίες τη Celtic. Στράτο φούσκα για σένα, αγόρι μου, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή, αν ο Μαουρίτσιο είναι Βραζιλιάνος, εσύ πρέπει να είσαι γέννημα θρέμα της φαβέλας. Εντάξει. Πόρτο Αλέγκρε. Και τι εμφάνιση αυτή, ρε φίλε. Χιψτεράς με το μουσι αυτό, με γυαλιά. Τι στυλά το γυαλί είναι αυτό. Δεν το ματαθυμάμαι αυτό. Οπτικό. Ποδοσφαιριστή με γυαλί. Οπτικό Express. NBA. Με μάσκα βλέπουμε συνέχεια, εντάξει. Έχω δει φέτος μόνο 35 και στα χωριά παντού. Μπράβο ρε παιδιά, ένα τεράστιο μπράβο για τον Αθανάσιο Στρατζαλίδη. Τώρα πάει λίγο να κόψουμε τη μουσική να πούμε τέλος παντού. Πήγαμε παρασύντα, δεν είναι, με ενθουσιά, έχω, εντάξει, έπρεπε λάθος, ραδιοφωνικό λάθος αυτό που κάνω τώρα. Ραδιοφωνικό έγκλημα, ραδιοφωνικό λάθος. Αθανάσιο Στρατζαλίδη, ρε περήφανε Μακεδόνα. Είδες κανένα πανό Ποσειδώνας απέναντι Μηχανιώνα και το έδωσε απέναντι αυτό. Δεν είχε κανένα πάνω Μηχανιώνα απέναντι στην 5-6. Το απέναντι είναι ο Σιουρακοτάκος, δηλαδή το δίνεις και μία μπανάνα που είχα στο σπίτι, είχα ένα ματσάκι τρεις μπανάνες. Γνωστής εταιρείας. Ένα ματσάκι τρεις μπανάνες, μία έτσι δεσμίδα. Η μία ξεφρουδίστηκε μόνη της. Τι λες. Δηλαδή, τέτοιο Σιουρακοτάκος, πώς δεν ήρθες εσύ στο Old Trafford να δώσεις αυτό που κάνει ο Πικέ στο McTominay. Μία ώρα πόδι απλωμένο. Πώς δεν ήρθες εκεί. Και μου στείλαν τον Τζιαλούκα Ρόκι. Τον, ναι. Τον είχα σε εκτίμηση εγώ, τον πάω τον Ρόκι. Αλλά τέτοιο αλυταριό χθες. Εδράκιας είναι. Τέτοιο αλυταριό, μια χαρά είναι. Εδράκιας είναι κιόλας και δεν μου δίνει αυτό. μια νίκη έχουν φιλοξενούμενη. Και αφήνει το Μπουσκέτς ναι. Στο τρίτο λεπτό για εγχείρηση χωρίς κάρτα. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του τρία λεπτό, όχι άστο να είσαι χλιαρός. Σωστό. Όχι όμως για εγχείρηση. Ο Πικέ έκανε όργια. Όχι για εγχείρηση. Ο Πικέ ο Μπουσκέτς. Τι όργια. Λέει, τι έπρεπε, όργια. Έπρεπε να φάει πολλές κάρτες ο Πικέ. Ο Μπουσκέτς, όχι. Α, ο Πικέ, όχι. Όχι, όχι. Ποιο το είπε αυτό. Το διάβασα. Πού το διάβασα. Σε ποιο. Στο site μέσα. Σε ποιο site. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Α, μη μου λες, εντάξει. Άστο. Ποιο, ο Πικέ. Ναι. Όχι ο άνθρωπος. Απλά εντάξει, κάνει το πέναλτι. Ναι. Το πέναλτι, άμα θέλει και δίνει και κάρτα, εντάξει. Κάνει το πέναλτι, όχι κάρτες. Ο Μπουσκέτς. Ο Μπουσκέτς στο 3 κάνει εγχείρηση χωρίς αναισθητικό. Στον McTominay. Του κάνει παρατήρηση. Και στο 18 του τη βγάζει, γιατί σου λέει, άσε κάναμε εκεί πέρα το,
Εντάξει. Okay. Οι γραμμές ανοιχτές για Κώστα Γαλινόπουλο, για Στράτο Φούσκα και γενικά για όποιον θέλει από τα παιδιά που παίξανε χθες, μας χάρισαν μπαλάρα στο στάδιο της Τούμπας. Παιδιά, οι γραμμές ανοιχτές μόνο για σας. 2310-287-888. Θα λέτε και ονοματεπώνυμο, έτσι. Άμα θέλει, ας βγει το παιδί ο Ξανθόπουλος, ο Μιχάλης, που τον ξέρουμε χρόνια από τα γήπεδα, εντάξει, δεν σχολιάζω. Αχιλλέα Τριανδρίας, ΑΟ Καρδίας κτλ. Παιδιά, χορτάσαμε μπάλα. Χορτάσαμε μπάλα. Το πέναλτι πότε το δίνει. Καταλάβαμε ποια είναι η διαφορά στο 0-0. Στο 0-0. Ουρακοτα... Αν το έπαιρνε αυτό, Παναγιώτη, ο Ολυμπιακός. Ημίχρονο. 1-0 ο Ποσειδώνας. Συγγνώμη, 1-1. Απολογήθηκε ο Ποσειδώνας. 1-1. Περίμενε, γιατί περίμενε. Παναγιώτη, συγγνώμη λίγο. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Γιατί έχω 100 πράγματα σημειωμένα. Το πέναλτι το δίνει στο 0-1. Α, ναι. Και λίγη έτσι σοφαρίζει 1-1, πάει ο Ποσειδώνας στο ημίχρονο με 1-1. Α, ισοφάρισε με αυτό. Ναι, ισοφάρισε με μάλιστα, αυτό. Ναι. Το πέναλτι αν το πάρει ο Ολυμπιακός, εδώ πέρα σήμερα θα περιμένανε, θα είχαμε ήδη 200 μηνύματα και θα ανοίγανε οι γραμμές, θα είχαν κόκκινο ήδη το κέντρο. Το πέναλτι που έγινε προς την 4. Α, το πέρα ο Ολυμπιακός. Το πέναλτι έγινε. Θυμάσαι. Περίμενε. Στην 7. Στην 7. Δεν είχε και την πίεση. Στο 45 συν 1. Ρεσί διαιτητή. Ρεσί διαιτητή. Είδες κανένα όνειρο, κανένα πανό απέναντι, μηχανιώνα, μπερδεύτηκες. Έλεος. Ουρακοτάγκος ολκής, έτσι. Δηλαδή η μπανάνα η μία στο σπίτι ξεφλουδίστηκε. Το δίνεις και έφυγε η μπανάνα η μία. Είπαμε, όχι έτσι. Και είσαι μπροστά. Να πω ότι τρέχει, είναι μακριά, είναι φάση ευνηδιασμός. Δεν... Εντάξει. Ουρακοτάγκος, παιδιά, αυτό αν δοθεί, ας πούμε την Κυριακή, υπέρ της Λάρισας. Θα τους φάμε ζωντανά. Θα έχουμε εδώ πέρα. Θα γίνει παρέλαση μακεδονομάχων στη Τζιμισκή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη παρέλαση θα γίνει στην Αγόρια. Έλεος. Έρχεται και αυτή. Πάρα πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί. Εγώ περιμένω σχόλια, περιμένω μηνύματα για όσους το είδανε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Θερμαϊκό Θέρμης. Έχει την ευκαιρία πλέον να διεκδικήσει το πανελλήνιο κύπελο. Α, με ποιον παίζει. Με όλες τις ενώσεις εψού μου. Δεν ξέρω τώρα τι του πάει, τι γίνεται. Μου είπαν μάλιστα κάποια παιδιά ότι πέρσι, το φετινό Παναγιώτη έγινε 3 μήνες μετά. Α, το πανελλήνιο. Τι, Ιούνιο, Ιούλιο. Ποιο ήταν, ο ΑΟ Καρδίας, ποιο ήταν. Έγινε 3 μήνες μετά. Πω, πω. Το πανελλήνιο. Εντάξει. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Χίλια μπράβο και στον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας. Χίλια μπράβο, έτσι, στα παιδιά. Χίλια μπράβο στους προπονητές για το ήθος, τη συμπεριφορά σε όλους. Και στους παίκτες, σε όλους. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο, παιδιά. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Το χορταίνω κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά ήτανε μπάλα. Δεν με ένιωξε που έχασα 16 λεπτά από τα μάτς του Champions League. Να σου πω. Καθόλου. Μια χρονιά... Όχι 16 ψέματα. Περίμενε, Παναγιώτη, sorry λίγο. 13 λεπτά. Ναι. 14 λεπτά. Μια χρονιά γίνεται καφτατζόγλι, μια χρονιά του μπάλα. Όχι. Καμία σχέση, όχι. Παλιο... Γινότανε. Έχει γίνει και από Απόλλωνα Καλαμπαριάς. Ναι. Έχει γίνει και Μακεδονικού. Ναι. Γινόταν για πολλά χρόνια καφτατζόγλιο. Ναι. Και τώρα νομίζω αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται στην Τούμπα. 5η σερή. 5η σερή που γίνεται στην Τούμπα. Μάλιστα. Για μένα το πιο ιδανικό είναι η Τούμπα και το Καφτατζόγλιο. Για μένα. Και Χαριλάου έχει γίνει. Χαριλάου έχει γίνει. Για μένα το πιο ιδανικό είναι Καφτατζόγλιο και Τούμπα. Μια χαρά. Mm. Ωραίο. Άψογο αγωνιστικό χώρο. Κόσμο. Πόσο υπολογίζει. Είσαι κόσμο. Είχε. Πολύ είσαι. Πολύ βέβαια, ναι. Ναι. Αδίκησε η R3 το μόνο αυτό. Πολύ ωραία κάλυψη. Απίστευτη κάλυψη. Έχουμε δει όλες τις φάσεις, ακόμη και ένα πλάγιο από 3-4 πλευρές. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤ. Χίλια μπράβο στην ΕΡΤ. Αδικεί λίγο που δεν πολυγυρίζει προς τον κόσμο. Ναι, το αδικεί αυτό. Που είναι στα επίσημα λογικά. Που είναι όλοι εκείνοι γεμάτο. Ναι, ήταν γεμάτο, ναι. Από μηχανιώνα, πόσα πούλμαν ήταν. Ναι, όχι, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και συνθήματα γι' αυτό πάρα πολύ ωραία. Ωραία, μπράβο. Αυτά είναι πάρα πολύ. Καλά, δεν περίμενα να έχει κόσμο στα πέντε. Εντάξει, ναι. Ή απέναντι. Mm. Να έχει τώρα κόσμο απέναντι. Όμορφα. Προς Θεού. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα Σάβας. Τον αδικήσαμε, το μήνυμα μας περίμενε. Το 081, είχαμε καιρό να δούμε μήνυμά του. Πολύ καιρό. Λατρεμένος, πιστός ακροατής. Για να λέει καλημέρα Σάβας, σημαίνει ότι τώρα αυτή τη στιγμή. Δουλεύει. Είναι στο τιμόνι. Ναι, μπορεί και να μην δουλεύει όμως. Θα μου πεις τώρα. Σου... Και άλλες φορές δεν δούλευε και ερχόταν και σου φέρνει τέτοιο. Οδηγός ο Άστε και δουλεύει. Είναι λίγο επικίνδυνο, ναι. Αυτό, αν υπάρχει εισαγγελέα, μπορεί να κινηθεί νομικά. Έχουμε το τηλέφωνο του, ό,τι θέλει. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχω γίνει αγενέστατος. Εδώ και τόση ώρα παρασύρθηκα, δεν τον παρουσίασα. Για ένα ακόμη πυρηνό. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε, τον καλημερίζουμε και έχετε και την καλημέρα του. Μας περιμένουν ήδη 2 μηνυματάκια. Πάμε όμως λίγο μουσικούλα. Σωτήρη, βρήκες το κομμάτι μήπως? Αν το βρήκες, πάμε λιγάκι για να δώσουμε τους 3 διαγωνισμούς μας. 1, 2, 3. Πάμε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά. Α, έχουμε για κανένα λεπτό. Γιέστε να ξέρεις, κάθε μέρα σε σκέφτομαι. Έχουμε. Και σήμερα εμφανίστηκες. Δεν υπάρχει. Επικοινωνούμε με άλλο τρόπο εμείς. Διαβάζω μόνο το μήνυμα του Θουβού, ναι. Του οπαδού του ΠΑΟΚ. Κουίζ Οπτικών Εξπρές έχεις.
Όχι, βάλω τι θες. Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Λίβερπουλ. Το διαβάζουμε γιατί και αυτό έχει ώρα που ήρθε. Και του 523 έχει έρθει μήνυμα. Λέει ο Θουβού, μίλα βρε πατερούλη Μαριούλη για το ότι ο άμπαλος Μπουσκέτς έπρεπε στο 15 να πάρει δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί. Όταν το έστειλες, το είχα ήδη πει, αν δεν κάνω λάθος. Στο 18. Καλά, το θέλω να δείτε την εκεί. Ναι, το είπα, ναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στο τρίτο λεπτό. Σωστό, εγώ θέλω να είσαι επίοικης. Δεν μπορεί τώρα στο τρίτο και αμυντικό χαφ. Καλά, αυτό δεν ξέρει και τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Όντως. Δεν ξέρει και τι παίζει αυτό. Του βάλει κουζάκι, όχι αυτό, για άλλο. Αν δεν ξέρει, ο Μπουσκέτς, εντάξει, οκ. Αλλά είναι εντάξει, οκ, κάνει. Άλλη φορά τα πούμε. Τα έχω πει και εδώ πέρα. Έχουν πει γι' αυτόν ο Λάμπαρ και ο Τζέραρ και ένας προπονητής Άγγλος. Πράγματα τα είπαν όλα. Εντάξει, οκ. Είναι οκ. Στον Μπουσκέτς. Αλλά αυτό που κάνει είναι. Κάνει εισήρηση. Γι' αυτό που κάνει στο 3. Δεν είναι ξέρεις. Μην το δίνεις, είναι στο 3. Σωστό. Σωστό. Εδώ κάνει όμως εισήρηση. Δηλαδή πάει για εισήρηση. Έχει διαφορά. Άλλο πάω. Μαρκάρισμα, κίτρινη κάρτα στο 3. Δεν το τρώω. Είναι και φιλοξενούμενος. Είναι και αμυντικό χαφ. Είναι εισήρηση. Και συνεχίζει. Ποια μηχανιώνα και σκάλα μηχανιώνας και τσιπούρες. Μόνο Μακτόμινεϊ. Πεκτούρα. Έτσι, γιατί αν και έλευση, παραδέχομαι τα πάντα. Άντε καλημέρα, Θουβού. Να είσαι καλά. Ο Μακτόμινεϊ χθες μεγάλωσε ποδοσφαιρικά κατά 2 χρόνια. Και ξεφτέλησε τον Πογμπά. Δηλαδή, έκανε πράγματα στη μεσαία γραμμή τα οποία τα απαιτώ από τον Πογμπά. Εναντίον της Μπαρτσελώνα. Τώρα προχθές αν έπαιξε με τη Σουόνση και με την Κάρντιφ και με τη Λέστερ. Οκ. Okay. Χθες ρε Πογμπά μου κρύβεσαι. Και ο Λουκάκου λέει κρυμμένος. Για 80 λεπτά. Ο Λουκάκου προσπάθησε, παίξαν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κρυδέντα από ο Λουκάκου. Δεν ήταν μια χαρά ο Λουκάκου. Απλά τον παίξαν οι άλλοι. Οκ. Okay. Mm. Δεν και τόσο καλή η βραδιά του. Δεν κρύφτηκε ο Λουκάκου. Και ξύλο έφαγε και βρώμικη δουλειά έφαγε. Ο Πογμπά χθες. Άσε να πω εγώ. Πάει ο Μαουρίτσιο του ΠΑΟΚ. Που γελάμε εδώ στον ΠΑΟΚ. Ας πάει ο Μαουρίτσιο. Έπαιζε χθες ο Μαουρίτσιο. Ο Μακτόμινεϊ εψέ το βράδυ. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά εννοείται έτσι. Κατά 2 χρόνια. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον νεαρό Σκοτσέζο. Εύχομαι να το δούμε στο Euro έτσι. Το εύχομαι ολόψυχα. Και να δούμε τη Σκωτία. Δεν σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε διαγωνισμούς, παιδιά. 3 έχουμε. Δώστε λίγη προσοχή. Ο ένας είναι για απόψε. Οι άλλοι 2 είναι για αύριο Παρασκευή. Γιατί αύριο θα δίνουμε για Σάββατο. Παναγιώτη, μην ξεχάσω να πω στη Βέρεια 1000 εύγε για το περίπτερο τη. 1000 μπράβο στην Βέρεια. Θα πω μετά το break. Α, πήγε, ε? Πήγα, χθε ήμουν εκεί για 2-2,5 ώρε περίπου. 1000 μπράβο στη Βέρεια, βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση. Ένα μεγάλο ντροπή στον Ηρακλή. Τεράστιο. Με τα γράμματα όλα από μένα βαμμένα. Νι, ταφ, ρο, όμικρον, πι, ήτα. Ντροπή. Λάθο. Ντροπή. Να το πω σε λαϊκά. Ντροπή. Τεράστιο ντροπή. Και λάθο του Απόλλωνα Πόντου. Στον Απόλλωνα όχι ντροπή, λάθο. Για τον Ηρακλή ντροπή. Λοιπόν, 3 διπλές προσκλήσεις. Παύλος Παυλίδης 3 απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Έτσι, 3 διπλές προσκλήσεις. Παύλε Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Απόψε είναι στο κλαμπ του Μήλου. Παύλος Παυλίδης 3, δεν σχολιάζω, πάμε παρακάτω. Για αύριο Παρασκευή, 3 διπλές ο Φεγγίτης. Παραστασάρα με υπογραφή Μάριο Ασλαμή, γιατί απλά το είδα. Παραστασάρα με Θεό Δημήτρη Καταληφό. Με υπέροχη και έρωτά μου προσωπικό Λουκία Μιχαλοπούλου και Μιχάλη Κανάδη. Έναν πολλά υποσχόμενο ηθοποιό. Θέατρο Κολοσσέων, Βασιλής Σόλγας. 35. Ό,τι να είναι, 150. Καταλαβαίνετε. Α, το Αθήνων ήταν, ναι, καταλαβαίνετε τα λεφτά σου που πάνε έτσι. Παίρνει ταξιτζή και σε λέει, α, σε πάω, ξέρω, άστο. Θα κόψουμε και δρόμο. Σε πάει πρώτα στο Αθήνιο, μετά σε κάνει τον κύκλο. Και πλήρωσε 2 παραπάνω. Σου λέει κιόλα, δώσε 7,5 ευρώ, άστο 7. Λες και εσύ καλός άνθρωπος. Τι κάνεις. Καλός άνθρωπος. Λες 7,5 ευρώ, 7 μου πήρε, πολύ καλό παιδί. Εντάξει. Συμπαυτικό. 150. Θέατρο Κολοσσέων λοιπόν αύριο 9 η ώρα. Και 3 μονές προσκλήσεις. Μάγκη Ράιλι με χορηγό επικοινωνία στο Λίμπερο. Αύριο Παρασκευή στο κλαμπ του Μήλου. Δώσαμε 2 εψέ. 3 μονές προσκλήσεις για την περήφανη γλασκοβέζα Μάγκη Ράιλι. Για όλα αυτά, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Παυλίδης ή θέατρο ή Ράιλι ή και τα 3. Αποστολή στο 54526. Μην γράψεις live, γιατί τα live είναι 2. Εξαρτάται για τα 2, οπότε γράφεις για 2, αριθμητικά 2, live. Αποστολή στο 54526. 54526. Γραμμές τηλεφωνικές ανοιχτές. Μόνο μπλέτσο. Μόνο για τα παιδιά
που παίξανε ΕΨΕ στο στάδιο της Τούμπας. Για κανέναν άλλον. Αλλά θα λένε ονοματεπώνυμο, ποιος είναι κτλ. Έτσι, 23-10-287-888. Ειδικά περιμένω Στράτο Φούσκα. Απαιτώ να βγει. Απαιτώ να βγει ο Στράτος ο Φούσκας. Και Λεωνίδα Αχαλινόπουλο. Τον Μαρκ Όφερμαρς του Θερμαϊκού Θέρμης. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλο. Επειδή το αυτοκίνητό σα είναι πολύτιμο, Ασφάλεια Μαργαριτόπουλο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στι προσωπικέ σα ανάγκε. Πληροφορίε στο μαργαριτόπουλο.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνία 2310-911-701. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μαργαριτόπουλο που είναι μαζί μα την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Διαλυματάκι ναι. Και επιστρέφουμε δρυμύτερη. Ωραίο κομματάκι αυτό, Μάρι. Δίν μου αρέσει ατρομητό. Γιατί στέλνει ο άνθρωπο, Δεσί. Μήπω δίνουμε. Α, διαμοκάλι. Γιατί έχω κανένα πρόβλημα, κάρι. Κάτσε να ρωτήσει τη Μαρτίνη, περίμενε. Να, θα πει τώρα. Α. Ρώτησε ο Σωτήρης. Ωραία. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526. Μοναδικό τρόπο επικοινωνία. Όχι, δεν δίνουμε, φίλε. Δεν δίνουμε. Κρίμα, ρε γάμο. Φίλε Σταύρο, λες καλημέρα, μάγκε. Μπαίνει για Άρη. Χίλια συγγνώμη, δεν δίνουμε για Άρη ατρόμητο. Ό,τι δώσαμε, δώσαμε μέχρι και ψε. Χίλια συγγνώμη. Θα το βάλουμε στην κλήρωση για το απόγευμα. Μπορεί να δίνουμε. Δεν είπαμε τίποτα, έτσι. Δεν πάει τίποτα. Το απόγευμα ο Τσάρτε δεν θα πατήσει καθόλου. Κομπή νομίζω σήμερα θα κάνει πάλι. Τέλος πάντων, αν δίνουν το απόγευμα να το βάλουν στην κλήρωση. Μόνος του. Αν δίνουν τα παιδιά, αν δίνουν Σταύρο, θα. Καλά λέει ο Παναγιώτης, θα ειδοποιήσουμε για να μπει στην απογευματινή κανονικά. Ή επειδή είναι παραλύσο τέτοιος ο Τσαλτίδης, μπορεί να το βγάλουμε στον αέρα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή από την έκθεση και να μας πει που βάλετε στην κλήρωση. Μην βάζει ιδέε, άστο. Προτιμώ να μην βγάλει. Εφιάλτη είναι άστο. Μου στείλανε μήνυματα. Γυρίσαν δύο άτομα. Σαν σήμερα, 11 Απριλίου του 1996, Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 67-66 έχει μείνει στην ιστορία ως η τάπα του Βράγκοβιτς. 4 δευτερόλεπτα περίπου, είχε σταματήσει ο χρόνος. 4 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Εκπρόθεσμο. Ναι, όχι εκπρόθεσμο. Λένε ότι είναι εκπρόθεσμο. Όχι, είναι, χτυπάει στο ταμπλό. Ότι χτυπάει στο ταμπλό, sorry. Βέβαια είχε σταματήσει ο χρόνος στα 4,9. Ναι. Το καλάθι, αν έμπαινε, μετρούσε. Αλλά μετά συνεχίστηκε. Ναι. Πλάκα είναι, κάνει άλλη μια επίθεση η Μπαρσελόνα. Αλλάζουν δύο φορές πάση, γίνεται μια διήθεση και εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Κράτησε τα 4 δευτερόλεπτα, κρατήσαν 11. Όλα έχει μείνει στην ιστορία, η τάπα του Βράνκοβιτς. Σε ποιον? Αυτό. Ωραίο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το έπαθλο ζευγαράκι, ναι, από τα γυαλιά ηλίου ή ο Ράς από τα Opticon Express. Έτσι, βάλε και ένα ονοματάκι αν θέλεις. Πολύ πολύ ωραίο κουιζάκι, ο Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε, παιδιά. Μην στεναχωριέστε, μην ανησυχείτε. Γιώργο Ιταλού, το μήνυμά σου είναι πραγματικά τεράστιο, ρε αδερφέ, αλλά πώς να διαβαστεί στον αέρα. Πιστεύεις ότι υπάρχει μέρα που ο Ιταλός δεν ασχολείται με τέτοια μηνύματα? Όλη μέρα με αυτά. Με αυτά, Θα επιχειρήσω να το διαβάσω. Θα επιχειρήσω. Σωτήρη κατευθείαν σήκωσε μουσική. Σ' αρέσει το μαλλί μου? Για γύρνα να δω. Τι έχεις να πεις? Λάρα. Ενδεικτικό του επίπεδου των ανθρώπων που θέλουν φέτος να πάρουν πρωτάθλημα. Όχι, λοιπόν, πρωτάθλημα, double. Τρέχουν άλλοι τρεις διαγωνισμοί. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε τις πρώτες συμμετοχές για Μάγκη Ράιλι και για Παύλο Παυλίδη. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Παύλος Παυλίδης τρίο. Απόψε, Πέμπτη, στο κλαμπ του Μήλου. Για αύριο Παρασκευή, τρεις διπλές για την Παραστασάρα ο Φεγγίτης, σε σχεδιασία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Και τρεις μονές για το live της περήφανης Γλασκοβέζας Μάγκη Ράιλι, της επί πολλά χρόνια μούσας του Μάικ του Γεροχώραφου, του Μάικ του Oldfield. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Παυλίδης ή θέατρο ή Ράιλι και τα τρία. Αποστολή στο 54526. 54526. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσουμε ότι σχολιάζεις ό,τι θέλεις από όσα είδες και δεν είδες, όσα έγιναν και δεν έγιναν, όσα ακούστηκαν και δεν ακούστηκαν στα εψεσινά παιχνίδια του Champions League, έτσι για να τιμούμε και τον Γιάννη τον Γούμενο. Να θυμίσουμε ή να ενημερώσουμε όσοι δεν το ξέρουν, μπορεί πάρα πολλοί μας ακούν να μην το ξέρουν καν τι έχει γίνει, δεν ασχολούνται όλοι αμάν. Newton Heath 1878, Μπαρτσελώνα 1001, ημίχρονο 0-1, με το βιτσιόζικο αυτογκόλ του Γκάρι Σόου, που για μία ακόμη φορά κάνει του Λιουκ Σόου, συγγνώμη, που κάνει τεράστια εμφάνιση. Γκάρι, αυτό στο Γέρικο. Πού είσαι, είδες μου. Είδες, Αστον Βίλα, Ο Πεκταράς. Είμαι μερικές φορές. Ο Πεκταράς. Αυτά για όσα είδατε στο Γέρικο Τράφορντ, του Μάντσεστερ, του Λάνκασιρ, της Βορειοδυτικής Αγγλίας, και όσα είδες στο Έαντας, όχι Σαλαμίνος, Γιούβε, όχι έτσι, 1-1, ημίχρονο 0-1, από τα γκολ του CR 6,5 στο 45 λεπτό και του Νταβίτ Νέρες στο 46 λεπτό.
ό,τι έχεις να, ό,τι παρατήρησες στο Johan Cruyff Arena του κεντρικού, του, συγγνώμη, του ανατολικού Αμστελόδαμου. Τα περιμένουμε εδώ πέρα στην ρεσεμιέρα του Λίμπερο ή αργότερα όταν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 και 38. Λοιπόν, όποιος θέλει από σήμερα μέχρι και το Σάββατο μπορεί να επισκέπτεται το περίπτερο Παύλα Στουντιάκη του Λίμπερο και του ΠΑΟ 24 και του All About Aris, δηλαδή του Λίμπερο Media Group, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στο περίπτερο 3 στην έκθεση, stand 10, εκεί είναι ο Λίμπερο. Δεν το χάνεις, γιατί απλώς όπως μπαίνεις μέσα, ακολουθείς το διάδρομο που πάει Φιδωτά. Μετά από περίπου κανονικό περπάτημα 2,5 λεπτών θα δεις Λίμπερο, ΠΑΟ 24, All About Aris μαζί, ενωμένα. Αξίζει να περάσεις. Αξίζει φέτος να περάσεις από τη Sport Expo. Γιατί, για ποιο λόγο? Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά που είναι τετραπλάσιο περίπου από τις προηγούμενες χρονιές και έχει πράγματα να δεις. Φέτος, δηλαδή, ένας άνθρωπος που λέει τώρα να πάρω το γιο μου να πάω μόνος μου, ξέρω τη γυναίκα μου, τις προηγούμενες χρονιές δεν είσαι πολλά πράγματα να δεις. Φέτος έχει απίστευτη δουλειά. Ως και πισίνα υπάρχει για σερφ, για τεχνητό σερφ. Τι λες? Έχουν όλες τις ομοσπονδίες, Παναγιώτη είναι πανέμορφα. Άντε, ρε. Δεν κάνω πλάκα, πες τον... Πόση πισίνα, πόση μεγάλη. Πες τον... στημένη, τι να σου πω τώρα, είναι 15 μέτρα μήκος. 13 και πλάτος 8. Μάλιστα. Για τεχνητό σερφ. Έχει ring to box. Έχει αναρριχήσεις. Έχουν stand όλες οι ομοσπονδίες. Πολύ ωραίο, ας πούμε, το stand της ομοσπονδίας Υπασίας. Με ένα πανέμορφο ομοίωμα αλόγου, το οποίο... Αστραχάν. Για τα πρώτα 30 δεύτερα, εγώ από μακριά, νόμιζα ότι είναι αληθινό. Ναι. Πολύ ωραίο stand της Basket League. Betshop Basket League. Mm. Έχει ωραία πραγματάκια. Φέτος μπορώ άνετα να πω σε κάποιον πήγαινε. Τώρα, χίλια μπράβο στη Βέρεια. Άντε, πες μας για Βέρεια. Για το πολύ ωραίο σταντάκι της και την πολύ ωραία μπουτίκ που έχει στήσει. Την οποία Βέρεια ντύνει φέτος η GSA. Ελληνική εταιρεία για την οποία εγώ είδα τις εμφανίσεις της Βέρειας και λέω ναι, είμαι περήφανος. Χίλια μπράβο. Και χάρηκα που γνώρισα τον Κωνσταντίνο τον Μπίκα, ο οποίος είναι ο ξάδερφος των Μπικαίων που έχουν την Βέρεια και την οδηγούν στη νέα προσπάθεια που κάνει, να είναι καλά οι άνθρωποι, και ο Λόψκα εύχομαι να ανέβει βασίλισσα. Φανταστική δουλειά, πολύ ωραία μελετημένες οι φανέλες στα χρώματα της Βέρειας, στο σήμα, και υπέροχο το παιχνίδι με το νέο λόγο. Ποιο? Με μια κορώνα, πανέμορφο. Μπράβο Κωνσταντίνε, μια πανέμορφη κορώνα. Λίγο μοντερνίζει, αλλά πανέμορφη. Υπάρχουν ιδέες τουλάχιστον. Ένα υπέροχο γραμμικό σχέδιο. Χίλια μπράβο στη Βέρεια. Ας πάνε να τα δουν αυτά οι άνθρωποι του Ηρακλέους και ας κλείσουν το μαγαζί. Πέρσι είχατε? Εγώ θέλω να λέω αλήθειες. Πέρσι είχε ο Γυμναστικός Σύλλογος και πρόπερσι. Εμείς είχαμε κάθε το χρόνο. Το βόλεϊ και αυτά. Ο ΠΑΟ και έχει. Αν δεν είχε ο ΠΑΟ θα τον έκραζε. Θα πατούσε γιαούρτια. Ο ΠΑΟ και έχει χωριστά και σαν μπάσκετ. Ναι. Χωριστά πολύ ωραίο μπάσκετ. Γιατί δεν έκανε? Απέναντι από το Λίμπερο, λίγο διαγώνια, είναι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Και καλημερίζω και τον Σίφη, ο οποίος μου είπε ακριβώς το τι έγινε με τον Φέργκισον. Δεν θέλω να τα πω τώρα στον Σίφη, γιατί τελάστο, εντάξει, οκ. Εσύ να σε ξέρω χρόνια και άλλα πράγματα. Επίσης. Τι πάει να με ρωτήσει κάτι, συγγνώμη. Γιατί πιστεύεις δεν έκανε ο Ηρακλής? Πόσο κόστο να είναι? Το μυαλό του που να είναι, ρε Παναγιώτη. Άστο. Δεν ξέρω γιατί. Καλά, έχει και τρεις ανθρώπους, πέντε ανθρώπους σε φίλο, ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου απαντήσω. Είναι τόσο ζώρικο, ας πούμε. Μα δεν μπορώ. Εγώ μόνο να κράξω μπορώ. Να απαντήσω εγώ, ρωτάς εμένα, δεν μπορώ. Σαν να ρωτάω εσένα γιατί το σπίτι σου Σωτήρη είναι κατάστατο. Τι θα απαντήσει εσύ? Θα απαντήσει ο Σωτήρης. Αυτό. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι από το stand του Λίμπερο βρίσκεται. Μια πηγαίνω στο σπίτι του Σωτήρη εγώ μέρα παραμέρα, φίλε, θα σου πω και για δύο λόγους που μπορεί να είναι. Εγώ πώς θα σου πω, τι να σου απαντήσω? Πηγαίνει στο Ηρακλή. Πηγαίνω πού θα κάνω? Δεν είσαι ουρανοκατέβατο στον Ηρακλή, ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Δραγόρι μου, τι λες τώρα, πας καλά, διοικητικό σου. Βαριόντουσαν, ας πούμε, δεν θέλουν να κάνουν. Τι... Πάλι κάνει, μην είμαι φίλο τη διοίκηση, πού να ξέρω. Τι πιστεύει? Ούτε εγώ μπορώ να απαντήσω, ούτε ο Ματζιούκη. Γιατί πετάνει αετό. Μπορεί να μην το ξέρω κιόλα. Γιατί πετάνει αετό. Αυτό. Τι να απαντήσω? Εγώ δεν είμαι ουρανοκατέβατο, πού στον Ηρακλή. Πέρσι είχε, δεν θυμάσαι. Ξαναρωτάει πάλι. Είχε ο Γουσού. Ναι. Ο Γυμναστικός Σύλλογος. Και είσαι και το βόλεϊ έξτρα. Ναι. Και το βόλεϊ, το τάπ. Πέρσι είχατε βγάλει ένα καλό μπλουζάκι τον μπάσκετ. Πότε είχατε βγάλει?
Του Ingram. Α, του Ingram. Το πήρα, το αγόρασα. Το. Ναι, τον Ingram. Τη σερτάρα είναι. Ναι. Τη σερτάρα, Αμερικανιά τελείω. Mm, εντάξει. Αμερικανιά. Ωραία, συνέχισε τώρα. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι από το stand του Λίμπερο, αξίζει το σκεφτείτε, είναι ένα υπέροχο stand τη Sportbook. Εκδόσεις βιβλιοπωλεία. Με άπειρα βιβλία γύρω από τον αθλητισμό, το 80% έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Πραγματικά αξίζει. Όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ειδικά τα νέα παιδιά που πάνε για προπονητές, πάω και μιλάω στον τύπο, του λέω φίλε καλησπέρα, λέγομαι Μάριος, μου λέει σε ξέρω. Έχουμε μιλήσει λέει πριν περίπου 10 χρόνια. Λέω είμαι ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά, εγώ λέει, το τρέχω όλο αυτό που βλέπεις. Είμαι λέει ο Ηλίας που σε είχα πάρει τηλέφωνο για το live των Pure Essence. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν τη βασική δική μου φιλοσοφία, football and roll. Λέω, αυτό το περίπτερο κάτι μυρίζει. Δεν μπορεί αυτός να είναι ξερακιανός ποδόσφαιρο. Μυρίζει κάτι. Ο Ηλίας ήταν μέλος, κιθαρίστας των Broken Tempo, μια πολύ ωραία μπάντα της πόλης, η οποία δεν υπάρχει πια, και είχε ανοίξει τους Pure Essence σε ένα από τα live τους στη Θεσσαλονίκη. Και είχαμε δώσει φυσικά προσκλήσεις. Και μου λέει, εγώ είμαι ο κιθαρίστας τους. Και έχει το Sportbook τώρα. Είναι αυτή η φιλοσοφία που λέω εγώ. Football and roll. Είναι επικίνδυνο να είσαι μόνο football. Καφριλιάζεις. Σου βγαίνει καφρίλα. Όταν είσαι football and roll, βγαίνει πολιτισμός. Θα δώσουμε τους επόμενους μήνες κάποια από τα βιβλία που φέρνει ο Ηλίας στη Sportbook δώρο. Μπράβο. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει πάρει δεν είναι δικά του, είναι άλλων εκδόσεων, είναι και αυτό για τον Dražen Petrović. Ναι. Ανάμεσα σε αυτά τα πουλάει ως βιβλιοπωλείο. Το πήρα, το ξεφίλησα. Πάνω στις είναι Ανδρέα Παπανδρέου 172 στις ΙΚΕΣ. Επαναλαμβάνω, αξίζει να πάτε. Ανδρέα Παπανδρέου 172 στις ΙΚΕΣ της Θεσσαλονίκης. Και διαδικτυακά www.sportbook.gr. Φανταστικά βιβλία και το περιοδικό Mr. Football, πολλά τεύχη του Mr. Football, από τα οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό που έχει συνέντευξη του Σάββα Παντελίδη για την προπόνηση που κάνει και τι πιστεύει για διάφορα συστήματα. Προσέξτε, δεν είναι Σάββας Παντελίδης που μιλάει συνέντευξη για ομάδες, προτάσμα και τέτοια, μόνο για τεχνική. Και μάλιστα είναι από όταν ήταν στον Αστέρα Τρίπολης τότε, έτσι. Και φανταστικό βιβλίο του προπονητή του τραυματοφυλάκων του Ολυμπιακού, το οποίο κάνει πάταγο. Πάταγο. Το έχουν δει ξένοι και έχουν πάθει σοκ. Ερώτηση, για ελληνικό αθλητισμό είναι μόνο? Όχι. Όχι, έτσι. Τρία βιβλία έχει, Jürgen Klopp, αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, τρία. Jürgen Klopp, η προσέγγιση στην άμυνα, έτσι. Καλά, αυτό μάλλον είναι αποτυχία. Μάλλον και εγώ έτσι νομίζω. Αυτό μάλλον είναι αποτυχία. Jürgen Klopp, η ανάπτυξη στο τελευταίο τρίο του γηπέδου. Έχει απίστευτα βιβλία. Περάστε, παιδιά, αξίζει. Γενικά, φέτος αξίζει να πάτε στο περίπτωρο Sport Expo. Και φυσικά να πάτε από το Λίμπερο, έτσι. Να πάτε από το Λίμπερο. Χθες ήμουν μπροστά, που περνάει από μπροστά τον Λίμπερο ο Άγγελος ο Μπασινάς και πάει να φύγει και το φωνάζει ένας δημοσιογράφος του Λίμπερο. Άγγελε, Άγγελε. Άγγελε, Άγγελε. Φώναξε και έλα να μας πεις δυο λόγια και είπε ο Άγγελος ο Μπασινάς στο δημοσιογράφο του Λίμπερο. Λέω, τον είπες πόσες πάθησες έχει κάνει δεξιά-αριστερά. Άντρε, βλάχα. Λέω, δημοσιογραφία δεν κάνεις, φίλε. Ο ποδοσφαιριστής, ο καθαριστήρας. Έχω δει Μπασινά 900 παιχνίδια, θυμάμαι δύο κάθετες. Μία με εθνική σε φιλικό και μία με τον Παναθηναϊκό. Τι έκανες. Αυτοί παίξαν. Και βλέπω χθες είδα 82 κάθετες στο τελικό. Και γιατί είναι τελικός, παίζεται κύπελο. Για τα παιδιά τους πονάει. Και παίζονται πολλά και λεφτά. Μπορεί να μην ξαναπάνε. Και είδα 800 καθέτους. Ποδόσφαιρο, φαντασία, κάθετο, μπάλα, ταχύτητα, τρίπλες, προσποιήσεις. Είδα πράγματα. Είδα πράγματα. Είδα πράγματα. Αχ, λοιπόν, πες τι δίνουμε ξανά. Δεν μου λες, αν πάω δηλαδή στο περίπτερο εκεί πέρα για το ποδόσφαιρο, μπορώ να παραγγείλω κάποιο βιβλίο που θέλω? Τα εκεί. Πάντα έχει ό,τι θες εκεί πέρα. Ναι. Πήγαινε, Παναγιώτη, πήγαινε. Ναι. Πήγαινε. Μάλιστα. Φανταστικό βιβλίο με τον Άλεξ Φέργκισον. Όχι για τη United, αυτό το. Μία άλλη ιστορία. Που χθες ήταν σε κακή βραδιά. Φανταστικό ο Φέργκισον. Ναι. Γιατί? Γι' αυτό δεν είναι οδηγό των Σόλτσερ. Έτσι λέτε για τον Λουτζέσκου. Χθες, για όσους βλέπουν μπάλα. Για όσους βλέπουν μπάλα. Χθες παίκτης, Μάρια. Χθες η United τακτικά νίκησε. Μπράβο στον Όλε Γκούναρ Σόλτσερ. Προφανώς και στον Μάικ Φίλαν.
φανταστικά στημένη ομάδα, να μου βρει κάποιος παιχνίδι Μπαρτσελώνα με 5 τελικές, εκ των οποίων οι 3 εκτός εστίας. Νίκησε. Απλά η διαφορά είναι σε αυτό που Παναγιώτης. Ακριβώς αυτό. Τακτικά, χθες, μεγάλη εμφάνιση, Ole Gunnar Solskjaer. Μεγάλη εμφάνιση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Τακτικά νικάει η United. Απλά το τακτικά νικάει, δεν σημαίνει κάποιο παιχνίδι, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι και χίλιο, είναι δύο συγκυρίες. Δηλαδή, δώσε μου το πέναλτι. Έχει ο Πικέ το πόδι απλωμένο μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα καθαρά πάνω στο McTominay. Εγώ δεν να πω την αμαρτία μου. Δεν επένει που θα ρουλιάξω, αλλά θα το ψιλοφωνάξω. Και είναι αυτό που λες, επειδή δεν εσύ το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και λες για τον Pogba, ότι κρυβότο κτλ. Ναι. Μα σε τέτοια παιχνίδια του θες αυτούς. Μα εδώ το σε θέλω, ρε Pogba. Κάνει μου, κάνει χθες παιχνίδι με McTominay. Το παιδί να είναι καλά. Δηλαδή, θα καίει η μπάλα, πονάει ο Πάοκ και θα κάνει παιχνίδι αντί και το Βιερίνια και το Μάτος από εκεί. Θα περιμένω εγώ, ας πούμε, από το Γιαννούλη. Όχι. Θα κράξω Βιερίνια. Χίλια μπράβο στο McTominay. Παιδιά, πολλά μηνυματάκια. Να διαβάσουμε μόνο για να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί απάντησε ο 466. Δεν βλέπω εκεί. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Που στέλνει. Με τη σειρά 523. Ναι. Νομίζω ο Γιώργος Σταλός, δεν ξέρω. 523, μην το σωματικούμε. Κοιτούσαμε με μία φίλη ντοκιμαντέρ με δεινόσαυρους. Και λέει, καλά, αυτοί που τραβάνε βίντεο εκεί δεν φοβούνται. Και ο 063 λέει, καλημέρα παιδιά. Ευχαριστώ για τα γυαλιά. Άψογη εξυπηρέτηση από το κατάστημα. Επιτέλους, παιδιά, στείλτε κάποιον. Ναι, μπράβο. Είστε όχι, έχουν ξαναστείλει. Έχουν ξαναστείλει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Μου το είπαν και άλλοι. Ο Αντώνης Δημητριάδης και το επιτελείο του δεν κάνουν μαγικά. Παπαδόπουλα, 80% είσαι πρωταθλητής σήμερα που μιλάμε. Μάριε, θέλουμε 5 βασικούς σίγουρα. Only Man United, yes, τα 7. Οπαδός του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός. Από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, γέννημα Θρέμα και της United. Να είσαι καλά. Έχουμε και άλλα μηνυματάκια, τα διαβάσουμε. Χαμός ήδη για όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς, κυρίως για Μάγκη Ράιλι και Παυλίδη. Παύλος Παυλίδης απόψε 3 διπλές και για αύριο ο Φεγγίτης Παραστασάρα 3 διπλές Θέατρο Κολοσσέων και 3 μονές Μάγκη Ράιλι στο κλαμπ του Μήλου αύριο Παρασκευή. FM και ενώνομα τεπώνυμο, το σχετικό σχετικά αποστολή στο 54526. 54526. Και έχεις μία ώρα ακόμα να δικαιολογήσεις γυαλιά από τα Opticon Express. Το quiz που έχουμε βάλει, σαν σήμερα, 11 Απριλίου του 1996, ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελλο πρωταθλητριών και κερδίζει την Μπαρτσελόνα 67-66. Τελευταία φάση, προτελευταία τέλος πάντων φάση του αγώνα, 3 δευτερόλεπτα πριν τέλος το παιχνίδι. Είναι η γνωστή τάπα, ρε παιδί μου, που έχει μείνει στην ιστορία, η τάπα του Βράγκοβιτς, αν και έπρεπε να μετρήσει το καλάθι γιατί είχε χτυπήσει το ταμπλό. Σε ποιον ρίχνει την τάπα, ποιος ήταν ο καταθλητής της Μπαρτσελόνα. Αυτό ψάχνουμε. Ο μοναδικός που έχει απαντήσει σωστά είναι ο 466. Μαζί μας έχουμε την τάπα. Μήνυμα απίστευτο, Παναγιώτη, χιλιάδες μισό λεπτό. Μήνυμα απίστευτο, Θωμάς Τόντον, καλούνται να απαντήσουν οι Ηρακλειδείς. Να το σχολιάσουν μάλλον. Πολύ απλά. Δεν υπήρχε φράγκο να νοικιάσει κάποια τετραγωνικά τον μπακάλικο της Μίκρας. Είναι Ηρακλειδέας, έτσι. Αλλά τι να κάνεις τη Sport Expo αν έχεις την Ιφανέτ και τη Βιομέτ. Διαλόγ. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες holidays, δηλαδή διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πλερουά, πληρωμένη. Περισσότερα στο dialogue.gr. Πάμε σε διάλειμμα και πιστεύω. Χαίρομαι, όταν η χολήπτηση προσέχει εδώ, τέλος είμαστε, σωστά, μια χαρά. Τεράστιο κομμάτι διάλεξε ο Ασλαμής, τεράστιο κομμάτι. Το που λένε μου διάλεξε κομματάρα. Κομματάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, όμως μου αρέσει και τα quiz που βάζω. Αν είναι να βάλουμε εύκολα, ρε παιδιά, ποιος έριξε την τάπα, εντάξει, και να γίνει εδώ πέρα πανζουλισμός, οκ. Ψαχτείτε λίγο, ψαχτείτε σε ποιον έριξε την τάπα. Και σου μένει αυτό και πήγε κάποια στιγμή στο μυαλό, ρε φίλε. Το θυμάσαι μετά από χρόνια. Μπορεί να απαντήσει άλλο quiz και να κερδίσει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο ή κανένα σπίτι. Εννοεί σε ποιον έριξε την τάπα ο Βράγκοβιτς. Ναι. Στον αλίστο εκείνο μνήμη τελικό. Σαν σήμερα το 1996, πριν 23 χρόνια. Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα στο Παρίσι 67-66. Το έπαθρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ο Ράσιος από τα Opticon Express. Οι διαγωνισμοί τρέχουν και γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε μήνυμα από ένα παιδί που μας στηρίζει την πρώτη μέρα και πραγματικά μας συγκινεί, ο Χρήστος, ο Αριανός, που δίνει το δικό του αγώνα και είμαστε δίπλα του πραγματικά και το εννοώ, γιατί έχει κάνει άπειρα πράγματα για μας ο Χρήστος, ειδικά για μένα. Χρήστο, δεν έχω λόγια, ειλικρινά, και το εννοώ. Ακόμη και αυτές τις στιγμές, το ότι κάνεις για μας, ας πούμε, και για μένα. Πήγαμε στο Φεγγίτη με μία παρέα που δεν έχει ιδέα από θέατρο. Όχι, δεν έχει ιδέα ο Χρήστος, ενώ πήγαμε μία παρέα που δεν έχει ιδέα από θέατρο. Όλοι φύγαν ενθουσιασμένοι.
Είδες, είναι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να είσαι καλά, ρε Χρήστο. Να είσαι καλά, παλικάρι. Έλα, φτάνει, λέει φιλιά. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις. Παύλος Παυλίδης, τρίο απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Και για αύριο Παρασκευή, τρεις διπλές. Ο Φεγγίτης με Δημήτρη Καταληφό, Λουκία Μιχαλοπούλου και Μιχάλη Κανάδη. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, το υπέροχο έργο του Sir David Hare. Έργο σύγχρονο, έτσι. Το έργο είναι μέσα δεκαετίας του 90 και έχει ανεβεί πάρα πολλές φορές και στο West End και στο Broadway. Θα έλεγα στο Bromwich. Καθένα στον καημό του. Αμάν ρε Μπλέτσο, τώρα τι έχεις πει, θα το πω τώρα. Ωραία. Και τρεις μονές προσκλήσεις. Μάγκη Ράιλι, αύριο Παρασκευή στο κλαμπ του Μήλου, η περήφανη Σκοτσέζα που υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά αυτό το pop και folk pop, κάπως. Soft rock, αν θέλετε. Με την μπάντα της στο κλαμπ του Μήλου, τρεις μονές προσκλησούλες. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή Παυλίδης ή Ράιλι ή και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Δεν ξέρω προηγουμένως αν το ανέφερα, έκανα λάθος. Στέρισα ένα γκολ από τον Κώστα Χαλινόπουλο, ζητώ συγγνώμη, δεν νομίζω ότι το είπα, απλά και έκανε λάθος ο Πάνος ο Μπλέτσος. Επειδή η Χαλινόπουλη είναι δίδυμη, πίστεψε ότι το τρίτο γκολ το πετυχαίνει ο Λεωνίδας. Το παίκτη ο αδερφός του, ο Κώστας, φανταστικό γκολ από τα περίπου 22-24 μέτρα, απίστευτο γκολ στην αριστερή γωνία του goalkeeper του Τάσου του Σταυρίδη, στο 81ο λεπτό. Πετυχαίνει το 1-3 ο Χαλινόπουλος ο Κώστας. Οπότε εκεί το παιχνίδι τελειώνει. Εντάξει, είναι 1-3, μένει ένα λεπτό. Συν τις ώρες καθυστερήσεις. Οπότε ενθουσιασμένος ο Πάνος Μπλέτσος λέει: Αχαλινόπουλος σκοράρει 1-3, ο Θερμαϊκός Θέρμης είναι κυπελούχος Ελλάδας. Τι λέω, είναι και κυπελούχος Έψιμου. Λέω ρε Πάνο, μακάρι να γινόταν αυτό. Μακάρι. Να ήταν κυπελούχος Ελλάδας φέτος. Ο Θερμαϊκός Θέρμης. Εντάξει, θα περάσουν κάποια χρονάκια. Μακάρι ρε εσύ Μπλέτσο. Πάντως το ή από τη χαρά σου δηλαδή, μπράβο. Δεν μου λες, δεν μου λες. Το 1-2 πότε έγινε. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές έτσι. Ανοιχτές, ναι. Το 1-2 πότε έγινε. 23-10. Λοιπόν, πάμε. 0-1. Τεράστιο γκολ. Λεωνίδας Αχαλινόπουλος. Τεράστιο γκολ. Με αντίθετη φορά στην μπάλα. Με το τάκλιν πάνω του. Απίθανη κούρσα βέβαια του Στράτου Φούσκα από τα αριστερά. Το γκολ είναι τεράστιο. Το γκολ είναι Θωμάς Μαύρος. Γκέρτ Μίλλερ. Δεν υπάρχει. Στο 10ο λεπτό. Το 1-1 46, με πέναλτι Ουραγκοτάγκο στο 45-1. Εντάξει, όχι, δεν είναι το ίδιο. Το άλλο πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρού. Εντάξει, ναι, Ουρακοτάγκος πέναλτι. Ουρακοτάγκος, δηλαδή καρά Ουρακοτάγκος. Που το κάνει, υποτίθεται, ο Ρίζος Σομπικιάρης στον Γιώργο τον Μαυρί, ο οποίος είναι για κίτρινη κάρτα, εσχρό θέατρο. Ρε Γιώργο, δηλαδή έλεος. Ξέχασα τον Γουίλεμ Νταφό στο πλατούν. Το ξέχασα, δεν υπάρχει αυτό το μαϊμού τελείως. Το εκτέλεσε ο Μιχάλης Ξανθόπουλος. Έπεσε σωστά ο Στέφανος ο Παναγιωτίδης, αλλά δεν την βρήκε την μπάλα. Ο Μιχάλης Ξανθόπουλος, το παιδί γνωστός, έτσι, μορφής των γηπέδων, 29 ετών πλέον, πρώην Αχιλλέα Τριανδρίας, ΑΟ Καρδίας για 5 χρόνια. Το 1-2, απίστευτο γκολ. Δείτε το. Αν το βάλει ο Μέση, θα τον βλέπουμε 50 φορές τη μέρα σε όλα τα κανάλια. Του Στράου του Φούσκα, του πρώην Άσου του Άρεος στην ΚΑΠΑ 17, το οποίο παλικάρι φυσικά δεν το ήξερα, έχει κάνει 4 χιαστούς. Πώς το έμαθες? 2 στο ένα πόδι, 2 στο άλλο από τον Πάνο τον Μπλέτσο. Μπράβο. Και μετά μου το είπε βέβαια φίλος του που έχουν παίξει μαζί πολλές φορές αντίπαλοι. Πότε έγινε το 1-2? Στο 65 λεπτό, ναι. Παναγιώτη, απίστευτο γκολ από εκτέλεση πλαγίου από τα δεξιά. Τρελό κατέβασμα και ελιγμός ανάμεσα σε 4-5 αντιπάλους και πλασέ ιδανικό με το δεξί. Δεν έχω λόγια. Μπράβο ρε παλίκαρε. Μπράβο ρε Στράτο. Και τώρα στο... Που παίζει με γυαλιά γιατί έχει τραυματισμένο μάτι το παιδί. Και πολύ ωραίες δηλώσεις στο τέλος. Απλά όμορφα ελληνικά, χωρίς κλισέ. Ανθρώπινα. Ανθρώπινα. Μας είπε ο Μπλέτσος ότι είναι αθλητική οικογένεια. Ο μπαμπάς του είναι προπονητής βόλεϊ. Μας είπε για τον άλλον ότι ο μπαμπάς του είναι μάγειρας. Για έναν άλλον ότι ο μπαμπάς του υπηρέτησε το πολεμικό ναυτικό. Πάνω Μπλέτσο ξανά βαθιά υπόκληση. 23-10-287-888. Όποιος θέλει ανήκει και παίρνει και μιλάει ό,τι θέλει. Και να μας πει τι είδα από τον τελικό έψιμου. Υπάρχει ακροατής, πες Παναγιώτη. Από το 65 μέχρι το 88 έγινε το 1-3. Στο 65, το 1-3 στο 89. Ναι, μέχρι το 89. Πώς πήγε το παιχνίδι? Υπάρχει. Γιατί πεθαίνω για τέτοια παιχνίδια. Θα πάμε σε ακροατή. Ναι. Θα πάμε στο ακροατή, μην πέσει. Απίστευτη φάση το 75. Βαθιά υπόκληση στον Γιώργο Τεβεκίδη. Στον Γιώργο Τσεμεκίδη, συγγνώμη. Ο δεξιός μπακ του Ποσειδώνα που
γίνεται νέος Στέλιος Μανολάς και κάνει απίστευτη απόκρουση, δείτε την. Πάνω στη γραμμή, ξαπλωμένος, σηκώνει αριστερό πόδι, δείτε την. Δεν υπάρχει η φάση. Η φάση, αν γινόταν χθες στον Άγιαξ, θα τη βλέπαμε 80 φορές. Δείτε την, κρατάει τον Ποσειδώνα στο παιχνίδι, αλλά δεν αποσοβεί στο 89, εκεί δεν φταίει αυτός την φάση. Πάμε στα κροατές, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, Ρόμπερτ, το παδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal, no name, ο Αγενής. Ναι. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλαδή. Μια αργό περιμένει και εσύ με αναλύσει όλο το παιχνίδι. Ναι, ρε φιλέ. Πάμε. Δεν σα πω με τη μηχανή. Με ρώτησε κάτι ο Παναγιώτης. Γιατί κάνει κατασκοπία για του αντιπάλου που θα έχει του χρόνου γι' αυτό. Καλό, μανίκι. Μα αν παίξει με αυτού του Ηρακλή είναι βρώμα. Μανίκι. Μανίκι, καλό. Καλή παρατήρηση. Καλή παρατήρηση. Τι γίνεται, Κυριούλη, τι κάνει. Καλά είμαι, Κυριούλη. Είσαι έτοιμο για την Κυριακή. Πανέτοιμο, ναι. Θα έχει πυρσό, τι θα. Τα πάντα θα έχω. Πού θα περιμένεις εσύ. Όπου βγάλει ο δρόμος. Πάντως μες στη Λάρισα δύσκολα. Δύσκολα, εκεί είμαστε δύσκολα. Τι έκανες. Άντε, και τι έγινε. Όχι, μες στη Λάρισα. Όχι, δύσκολα. Έλα, μαθητέ. Εκεί πέρα ξέρεις, περιμένουν τα John Deere και τσουγκράνες. Ξέρεις, δεν είναι αγρίνιο. Δεν είναι αγρίνιο. Δεν πειράζει. Είδα το αγρίνιο. Νόπα ανάργια 05 με τις άλλες. Ναι, τι σημαίνει αυτό τελικά. Τι σημαίνει το πανό. Το πανό τι σημαίνει. Ναι. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, για το χθεσινό παιχνίδι είναι όντως ψηλό. Είναι απέναντι του τυχαίου πάντως. Ξέρεις, εγώ ότι είμαι κόντρα εναντίον. Ναι, εγώ να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής. Εμένα με συμφέρει για να κάνω κομπή σήμερα να ρουλιάξω. Αλλά... Όπως το λες, είναι απέναντι καλή πίστεως. Δεν είναι καλή θέληση. Άλλο, το καλή θέληση είναι άλλο. Το καλή θέληση είναι το δίνω δώρο στο γηπεδούχο. Δεν είναι το Μάρς που λες, αμάν τον πήρε τα πόδια και δεν το. Περνάει με την μπάλα και έχει ο Πικέ την ποδάρα του την αριστερή. Μία ώρα, δες το τώρα, βάλε και δες το. Μία ώρα κρατημένη, απλωμένη, καθαρά πάνω στο πόδι του Μακτόμινεϊ. Καλά, πολύ εύκολα έπεσε το δικό του. Την μπάλα την πέρασε. Τι πολύ εύκολα, ρε φίλε. Και ο Πικέ θηρίο είναι με απλωμένο πόδι μία ώρα. Εμείς θέλουμε να περάσει στη Βαρκελόνη, γιατί αν πάρει τις κάποιες δύο εβδομάδες που είναι στην πεντάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα, θα έπεσε ένα προκριματικό ακόμα. Οπότε Λιβερβουλάρα. Ας πούμε δεν θα έπαιζε και η Άρσεναλ στο τέλος. Με ένας μπάρο 9 τριγώνια φέτος πάω και Λιβερβουλ, έτσι. Ναι, ρε φίλε, ναι. Καλά, ο Πάτος σας πάει μαζί φέτος, είναι απίστευτο. Το λέω εγώ από το Σεπτέμβριο το λέω. Φέτος πάω και Λίβερπουλ, πάτε χέρι-χέρι, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι. Το γκολ εκείνο με την Everton και με την Tottenham αυτό δεν υπάρχει αυτό, φίλε. Αυτά αν τα έτρωγε ο Ηρακλής θα ήμουν νοσοκομείο 3 μήνες. Ναι, το θέμα είναι ότι η UEFA όμως θέλει τελικό Juventus Μπαρσελόνα. Γιατί να θέλει Juventus Μπαρσελόνα. Γιατί ρε φίλε. Μπορεί να γίνει το Juventus. Το χθεσινό για μένα είναι μήνυμα. Πάντως εγώ δεν θα έχριζα σαν book πρώτο φαβορή τη Manchester City για να πάρει το Champions League. Καλά ρε Γουαρδιόλα. Κερδίζεις πέναλτι σε πρώτο προημιτελικό. Και μου κρύβεις το πρόσωπο για να μην το δεις. Λες και κρύβουν τα πάντα ρε φίλε. Να πω ότι είναι στο φοβερό. Ναι ρε εσύ, φοβερό. Φοβερό. Μάλιστα ρε φίλε, αυτό το επίπεδο είναι η πιο ελαφριά φανέλα από τις 8 ομάδες. Α, όχι τότε να μην ακόμα πιο ελαφριά. Είναι λογικό ας πούμε να μην μπορούν. Αυτή η ομάδα είναι η Paris Saint-Germain της Ιταλίας. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά τη. Εγώ περίμενα η Γιουβέντους να σου πω κάτι. 0-1 να κερδίσει χθες. Αλλά είδα στιγμιότυπα. Πολύ σφαζή λένε ο Άγιαξ. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο είναι μόνο Άγιαξ Παναγιώτη. Τι πρέπει να χάσουν πολύ. Μόνο Άγιαξ είναι πρώτο ημίχρονο σου λέω. Ναι, να σου πω κάτι. Καλό ο Άγιαξ, αλλά αυτό ο Άγιαξ το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει ούτε ο μισό. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχουν πουληθεί, α πούμε. Και αυτή είναι πλέον η μοίρα αυτή τη ομάδα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η κερδίση άρχισε να σημαίνει πλέον, όχι πλέον, από το 79 και μετά, ναι. Σωστή η παρατηρησή σου. Πάντα έτσι ήταν. Θέλει να πει ο Μάριος. Από το 79 και μετά, όχι πλέον, δεν είναι τώρα, από το 79 και μετά αυτή. Τι από το 79 και μετά, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Του Άγιαξ, η μοίρα είναι αυτή από το 77 και μετά, 79. Ναι. Σωστή η παρατηρησή σου, αλλά όχι πλέον, χωρίς πλέον. Και αυτό αυξήθηκε μετά τον νόμο Μποσδάν που είναι πρέσβος της εξελιξέλης, δηλαδή έχει γίνει χειρότερο. Δηλαδή τα ρόστερ του Άγιαξ τη μία χρονιά με την άλλη, μετά από την επιτυχία, α πούμε, έχει φτάσει στο τελικό στην Ευρώπη, νομίζω. Την επόμενη χρονιά δεν φτάσατε στους ομίλους του UEFA, νομίζω, γιατί είχε πουλήσει τη μισή ομάδα πάλι. Ναι. Και αυτοί φέτος το καλοκαίρι θα είναι σε μια τέτοια κατάσταση πάλι. Είναι πόσο έχουν πουλήσει. Γούλση. Τέλος πάντων. Ωραία. Σας χαιρετώ. Έγινε πάλι καλή. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Σήμερα όλη την τηλεόραση θα δούμε τη μεγάλη ομάδα της Αγγλίας. Arsenal Νάπολη και Σλάβια Πράγας Τσέλσι. Ναι. Εύχομαι ολόψυχα. Ωραίο ζευγάρι το Μπενφίκα Άιντραχτ. Είναι καλή Άιντραχτ.
Εύχομαι ολόψυχα. Εμένα δεν Παναγιώτη με νοιάζει. Να δούμε All English Final. Ούτε με νοιάζει τα άλλα. Ναι, τώρα μην δούμε κανένα έργο περίεργο τώρα. Τελικώ που είναι, ρε. Να δούμε τα πετακοϊταλού με τέτοιο. UEFA είναι, περίμενε. Μαδρίτη είναι. Μαδρίτη. Σε αυτό το καινούριο Μετροπολίτη. Παιδιά, καλή το όποιο θέλει. 23-10-287-888. Όποιο θέλει, καλή. Στον Πακού. Ωχ, ναι, μωρέ. Μπράβο, ρε Σκύλε. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Στον Πακού. Ναι. Άλλο Eurovision, μιλάμε για UEFA τώρα. Παράτησε ο Πάκ το δοθεσμό για να πάρει το πρωτάθλημα, ενώ δεν μπορούσε να πάει τελικό. Μπράβο, για πλάκα. Αυτά τα λάθη του Ρασβάναρου. Με Τσέλσι. Του Ρασβάναρου. Δεν μου λες, είχε πει για ένα μαγαζί στο τέτοιο πάνω στην τέτοια. Στην, Παναγιώτη, sorry λίγο. Ναι. Ρόμπερτ, καλημέρα, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Υπέροχο το μήνυμά σου. Ξέρεις ότι έχεις ίδιο όνομα με τον γιο του Σωτηρακόπουλου του Χρήστο. Ναι. Για τα βιβλία κάπου είπες 157, στο πταπύριο κάπου εκεί είπες. Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. 172, ναι. Στις Σικές, Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Οπότε, κάποιος μπορεί να ανέβει εκεί. Και μπορείτε, ναι. Και τηλεοπτικά, ναι. Και ιντερνετικά, www.sportbook.gr. Οπότε, κατεβαίνει όλα από την Παπανδρέου. Κατάλαβα, και κάνει μια στάση στη Mr. Gold. Πού, Σικές Μεσολογίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86, από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το βράδυ. Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Όλα αυτά στην Mr. Gold. Ερώτηση, απονομή, είδες. Καλημερίζουμε την Εστήρ, καλημερίζουμε τον Ιωάννη, καλημερίζουμε τη Δήμητρα, καλημερίζουμε τον Αλέξανδρο, καλημερίζουμε τον Νίκο, καλημερίζουμε τον Νικόλαο, άλλος Νίκος, άλλος Νικόλαος. Παιδιά, να είστε καλά. Παναγιώτη, τι απονομή. Χθες. Τι απονομή, τι πράγμα. Το 3-1, μετά το 3-1. Ποιο 3-1. Α, όχι, έφυγα. Τελείωσα, όχι, πήγε, ρε φίλε, όχι. Ναι. Δεν. 14 λεπτά σου λέω δεν ήταν τσάπες λίγα. Θυμάσαι καθόλου πώς είναι το τρόπαιο. Το έχω δει, το θυμάσαι. Ναι. Δεν αλλάζει. Δεν ξέρω όταν. Εντάξει, καλά. Sorry, συγγνώμη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν νομίζω. Τελευταία χρόνια πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς το κοτσάνε. Αφού το είδες, οκ. Αν το βγάλεις στη Σουμπούτη, το παίρνω για πάνω. Ωραία, μπράβο. Αν μας το φέρει ο Τέο Δημήτρης Ολίντς. Λοιπόν, Σωτήρη, παίζει μουσική. Α, παίζει, Τάσο, δεν ακούω εγώ καθόλου. Μπράβο, τώρα εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα, εσύ νέο Έλληνα που μας ακούς, μην παραγγέλνεις τίποτα από φαγητό. Ας σεβαστούμε όλοι την 24ωρη πανελλαδική απεργία που κάνουν οι διανομής φαγητού. Αυτό που λέμε στα νέα ελληνικά ντιλιβεράδες. Σήμερα ή θα μαγειρέψεις ή θα πάω να το πάρεις εσύ. Τραβήξω. Σεβάσου. Τα παιδιά δίνουν αγώνα, έχουν περάσει πάρα πολλά και περνάνε πάρα πολλά. Υπάρχει σήμερα συγκέντρωση και πορεία. Αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, 11 η ώρα. Συγγνώμη, το συγγνώμη, μου κάνω λάθος. Γωνία Εγνατία Μαγία Σοφίας. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους. Είναι πολύ σκληρό το επάγγελμα. Και courier και delivery. Και λιωπήρη και βροχή. Σήμερα μην παραγγέλνεις. Μία ρημάδα μέρα είναι. Σεβάσου. Και εγώ σήμερα για πιπερών. Πάνω από αυτό είπα. Ναι, μωρέ, βαριέσαι να πας. Σήμερα ή μαγείρεψε ή πήγαινε πάρ' το εσύ. Αν βαριέσαι, αν δεν μπορείς, μία μέρα. Μία μέρα είναι. Σεβάς τον αγώνα τους. Έχουν χαθεί ζωές. Έχουν φάει ξύλο, παιδιά. Οι φωτογραφίες, οι φετινές είναι μακάβριες. Είναι μακάβριες. Εγώ τις είδα και ντράπηκα ως άνθρωπος. Ανθρώπου που δουλεύει, εργάζεται. Δεν δουλεύει, είναι ο δούλος δουλεύει. Εργάζεται. Μία μέρα δεν παραγγέλνουμε. Ξέρω, σε αυτά ο Έλληνας είναι λίγο κτίνος. Όταν είχαμε πει τότε, είχαν πει 2-3 φορές έγινε τελευταία πενταετία. Μην πάρετε γάλα. Εκείνη τη μέρα, όταν πήγα εγώ στο σούπερ μάρκετ που πάω στην γειτονιά, Νουνου. Δεν είχε τίποτα. Ουα. Λέω, συγγνώμη, από περιέργεια, τι. Λέει, χαμός έγινε σήμερα. Ξινόγαλο. Λέει, ο Έλληνας είναι, δεν υπάρχει σε αυτά, ρε παιδί μου. Ξινόγαλο πίνεις. Συλλογική συνείδηση καμία. Συλλογική συνείδηση καμία. Κοινωνική δράση καμία. Μες στην κρίση. Μία μέρα δεν παραγγέλνουμε, σεβόμαστε τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είμαστε μαζί τους. Σήμερα, 24ωρη πανελλαδική απεργία. Τι με ρώτησες, παλικάρι. Ξινόγαλο. Ναι. Δεν κάνεις, αφού δεν ξέρεις, δεν πίνεις τίποτα. Πες κάτι που πίνεις εσύ. Α, πες κάτι που πίνεις εσύ. Πας, ας πούμε, και παίρνεις ξινόγαλο. Τι είπες, παλιά, εσύ. Λέει, ο άλλος βότκα, ναι. Πήγες και παίρνεις ξινόγαλο, ας πούμε. Έχω πιέρ, πας αγοράς ξινόγαλο. Ξινόγαλο και φύρα, Αριάννη. Μ' αρέσει πολύ το Αριάννη, όλα αυτά. Όλα αυτά. Αριάννη. Ο σχολεμένος ο μπαμπάς μου έκανε και με το γιαούρτι, ναι. Με πρόβιο, έκανε ίδιος Αριάννη. Φανταστικό δεν συγκρίνεται. Μάλιστα. Βέβαια, ναι, πάρα πολύ. Είναι όντως ξινό. Εγώ γενικά λατρεύω όλα τα γαλλικομικά. Πεθαίνω και γιαουρτοειδή.
πεθαίνω. Κατσικίσω γιαούρτι, με τρελαίνομαι. Γιαούρτι, την πέτσα του γιαουρτιού, πεθαίνω. Συχαίνομαι στο γάλα. Στο γάλα. Γιατί ρε φίλε, συγχαίνεις στο γάλα. Στο γάλα πέτσα, ούτε να το, το που το δω, φεύγω. Φεύγεις, στο γιαούρτι, δώσ' μου 3 κιλά πέτσα. Την τρως χωριστά δηλαδή ή την ανακατεύεις. Την πέτσα, στο γιαούρτι, στο γιαούρτι, την πέτσα. Και χωριστά και εγώ και όλο μαζί θες, ναι. Τη λατρεύω. Και μου αρέσει πολύ μέλι στο γιαούρτι. Ναι. Πάρα πολύ. Άρα, το πας αλλού. Τώρα. Πάρα εντάξει, πολύ. Ναι. Και, αλλά όσο λέω την πέτσα, δηλαδή, όπως βγαίνει, δηλαδή, ακόμα γιαούρτι με πέτσα. Βγαίνει. Ε, εκείνο το κλασικό, ναι. Σόπα. Παιδιά, μιλάμε για βλάκα τώρα. Αχαμένε τώρα, πάρω πληρώσω, φάω πέτσες. Και αγελαδινό και πρόβιο με πέτσα. Τι είπες τώρα. Πέτσα από κοτόπουλο, κακομοίρη. Τι είπες τώρα. Έχει πολύ πρωτεΐνη. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Η πέτσα. Κάτι, τι με ρώτησες, Σωτήρη Γονόδη, κάτι είπες. Είπα... Το γάλα πλέον, ναι, δέκα. Μόνα σου ξεφύγει και βραστεί πολύ. Εμένα πήγα μια δεκαριά μέρες μου ξέφυγε, χύθηκε το μισό. Και έκανε μια πέτσα πάνω. Ζεσταίνει το γάλα. Ας την πετάξω έτσι. Καλό είναι να το ζεσταίνεις για να δεις αν έχει κοπεί. Πέρα από τη λήξη. Μπορεί να γράφει λήξη, αλλά από τη διανομή να έχει γίνει κάτι και να έχει μείνει. Πώς κρατάει το γάλα, δύο μέρες κρατάει ρε φίλε. Το γάλα παραπάνω. 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 Αλλά, Παναγιώτη, καλό είναι το βράζεις. Ναι. Δηλαδή, θες να πιείς ένα φλιτζάνι γάλα το πρωί. Ναι. Βάλ το μισό, να μην σου είναι όλο ζεστό ή καίει κάνει. Βάλε το μισό, να ζεσταθεί. Για να δεις μήπως κόπηκε. Γιατί πέρα μπορεί να λέει η λήξη να βρέψει ακόμη δύο μέρες ότι είναι, αλλά κάτι να έχει γίνει να έχει αλλοιωθεί. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει σκοτρή ζημιά. Πώς το καταλαβαίνεις, τι γεύση το καταλαβαίνεις. Ότι κόπηκε. Ναι. Θα γίνει, θα κυτρινήσει, θα είναι σαν πηχτό. Α, θα πέφτει σαν. Άσερ πρωί-πρωί αναγούλες τώρα, άσε με ρε ασλαμά τώρα. Άσε με τώρα. Δεν τραβιέμαι στο βιδό, αφάω την ψάρου κλάμα εκεί πέρα. Ελένη, θες στήριξη. Άρα, Μπούντου, κάθε εβδομάδα λες τα μαλλιά της αυτή. Τι ναι, ρε, η Μπούντου, ναι. Από τη μέρα που τη διώξανε, σου λέει, με διώξατε. Εγώ θα σε τιμωρώ. Διώξατε. Έλα, μέσα μαζί. Θες να μπεις τώρα, μέσα μπες. Έλα. Έλα. Καλώς, έλα μέσα. Έλα, έλα μέσα. Έλα. Καλώς. Κλαίω, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Είσαι με τα. Το look σου είναι απίστευτο. Ο 007 πάλι με ρώτησε για σένα. Ελένη Μπούντου την καλημερίζουμε. Έχει αδυνατήσει εμετικά και το attitude το οποίο περνάει εδώ και 10-12 μέρες με κάνει πραγματικά να πεθαίνω. Να πεθαίνω. Μία μίξη εναλλακτικού ροκ με σικάτο βραδινό, με διαστροφικό πρωινό, με την ειτζερίστικο κοτσιδάτο μαλλί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πεθαίνω και με το τίστερ και το κοφτό δερμάτινο και τη φουστίτσα συνδυασμένη με τα αντίδραση Superstar. Υποκλίνομαι. Πρέπει να τα αποδώσω. Πόδι ξυρισμένο, εντάξει. Γιατί... Δεν δώσε ένα φλάκι. Πόδι ξυρισμένο, ωραία, φίλε. Καλημέρα και πω. Εγώ είμαι αυτή. Σε ύμνησα, τι άλλο. Τα στείλω τώρα 007 όπου να είναι. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουν. Τρεις διπλές Πάρος Παυλίδης απόψε. Ο Φεγγίτης τρεις διπλές αύριο Παραστασάρα στο Κολοσσέο. Και τρεις μονές Μάγκη Ράιλι Παρασκευή στο κλαμπ του Μήλου. Και κουιζάκι, Opticon Express, δώρο, γυαλί ηλίου, η Οράσιος. Απαντάζω σωστά στην ερώτηση που έχουμε βάλει. Σαν σήμερα 1996, 11 Απριλίου του 1996, Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα 67-66, σχεδόν τελευταία φάση του αγώνα, έχει μείνει γνωστή ως η τάπα του Βράμκοβιτς. Ψάχνουμε να βρούμε σε ποιον καλαθοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα έριξε την καπούλα αυτή ο Στόγιαν. Μία απάντηση μόνο σε σήμερα στιγμή. Μόνο μία, ναι. Μόνο μία. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και μετά χορηγούς. Μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο εκπομπής. Τι μισάωρο, δηλαδή 20 λεπτό στην ουσία, 21 λεπτό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε κανένα σχόλιο για τη μαύρη τρύπα, έτσι. Αν κάποιος την είδε, πώς του φάνηκε. Δηλαδή, εσύ μας ακούς, πώς σου φάνηκε η μαύρη τρύπα. Σε τι παραπέμπει. Με τι μοιάζει. Αξίζει να την δούμε. Σε εντυπωσίασε. Δεν σε εντυπωσίασε. Σε εντυπωσίασε καλός. Σε εντυπωσίασε κακός. Περιμένουμε είτε μηνυματικά είτε τηλεφωνικά. Λοιπόν, σε κομμάτια όπως αυτό, απόψε ο Παύλος Παυλίδης, αλλά όχι έτσι, ακουστικά έτσι. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλησούλες. Παύλος Παυλίδης 3, απόψε στο κλαμπ του Μήλου. Τρεις διπλές για το Φεγγίτη, την παραστασάρα του David Hare αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων με Δημήτρη Καταληφό και Λουκία Μιχαλοπούλου. Και τρεις μονές για το live της Μάγκη Ράιλι της περήφανης Σκοτσέζας αύριο στο κλαμπ του Μήλου. FM και ονόματα επώνυμο, δηλαδή Παυλίδης, η Θέατρο, η Ράιλι και τα τρία. Αποστολή στο 54526.
Και μην ξεχνάτε, quiz Opticon Express, σαν σήμερα 11 Απριλίου του 1996, Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 67-66, το τελικό κυπέλλο πρωταθλητριών, στο μπάσκετ που αγαπήσαμε τότε. Τελευταία σχεδόν φάση του αγώνα, ο Στόγιαν Βράκοβιτς κόβει έναν καλαθοσφαιριστή της Μπαρσελόνα. Μπάρα βέβαια χτυπάει στο ταμπλό, κανονικά πρέπει να ανοίξει το καλάθι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο καλαθοσφαιριστής της Μπαρσελόνα. Έχουν έρθει αρκετές απαντήσεις πλέον. Μήνυμα θαλμοφύλακα, το έχουμε αδικήσει εδώ και μια ώρα. Η μπάλα πήγε στο Τσέλντεναμ, ρε. Τι πέναλτι ήθελε πάλι ο Κυριούλης δίπλα. Μάλλον για το τέτοιο του Ζάμπα, λέει, για το σωμά στην Κρήτη που έχει απέναντι. Η Ιεράπετρο που έχει φτάσει μπάλα. Η μπάλα εκεί πάει στα Χανιά. Για βάλε τα γυαλιά σου. Ωραία, θαλαμοφυλάκα. Για βάλε τα γυαλιά σου και δες που είναι η μπάλα χθες. Θαλαμοφυλικάρα. Εγώ σε περιμένω. Βλάκα, βλάκα, sorry, βλακία. Μην το κράζει. Τον αγαπάω, τον λατρεύω, το ξέρει. Κυριούλης, υπέροχο. Θαλαμοφύλακα, πάνε στα Opticon Express. Πες, δεν έχω κερδίσει πουθενά τίποτα. Απλά θέλω γυαλιά, Αντώνη, για ένα λεπτό. Να δω λίγο τη φάση, πικένο Μακτόμινε. Ναι. Και σύγκρινε την με τον Ζαμπά που η μπάλα έχει πάει στα Χανιά. Ναι. Ρε Σωτήρη, αδικείς τον ψηλό τόση ώρα, ψηλός φίλε, το θυμάσαι. Σε κυνηγούσε ο Αριανός. Ο Αριανός. Σωτήρη, την Κυριακή πήγαν στείλω μήνυμα, είχε Κυριακή στο χωριό, σε χωριό στην Κρήτη, ρε. Αλλά ήμουν στην Τζίτα. Κάπως από τόπο σε τόπο, κάτι τέτοιο. Δώσε λίγο μουσική. Ναι, μιλάω. 1-2-1-2. Κασέρι, Λίμπερο. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζουμε Χρήστο Τσαλτίδη από την καρδιά της πόλης, της νέας πόλης. Χρήστο Τσαλτίδη, ζητώ συγγνώμη. Περίπτερο. Δεν ξέρεις τι το επίθετό σου, ρε φίλε, και κάνεις και το δικό μας λάθος. Μπορεί να θέλει να κάνει το γιο σου δημοσιογράφο. Περίπτερο. Έχει κάνει αβάντα 15 λεπτά sportsbook που είναι απέναντί μας και δεν είναι εδώ. Άντε ρε, ναι. Δεν έχουν έρθει σήμερα ακόμα. Ναι, τεμπέλιδες. Μόνο στην Ηλία μου, ρε, θα έρθει. Εντάξει, θα έρθει. Θα έρθει, τι ώρα θα έρθει, ρε. Λοιπόν, Χρήστο Τσαλτίδης στο περίπτερο 3, στο stand 10, μέσα στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι από το 17. Ναι. Για όσοι έρχονται, μην πάνε να μπουν από το 3 ή το 2. Γιατί κλείσαν όλες αυτές οι πόρτες πλέον κλείσανε. Εντάξει. Πρέπει να μπαίνεις από το 17, από πάνω. Δηλαδή από πάνω την Εγνατία. Από πάνω την Εγνατία, από εκεί είναι η είσοδο. Εγώ μπήκα από τα κάτω. Βλέπεις... Μπράβο, και εγώ από τα κάτω μπήκα. Ναι. Να βλέπει, για να βλέπεις όλο το... ναι. Όλη την έκθεση. Ναι. Τι κάνουμε. Δεν δίναμε εισιτήρια Άρης Ατρόμητος, αλλά έστειλε ο Κακομπίνης στο 382, κακομύρης. Καταρχήν για τον φίλο, γεια σας. Μιλάω στον αέρα, στο ραδιόφωνο, τι θέλετε να πείτε κάτι. Δεν θέλετε. Ωραία. Για τον φίλο αυτόν που έστειλε, δώστε ένα Άρης Κίμη δωρεάν. Ένα Άρης Κίμη. Πετάει από τη χαρά του, το βλέπεις στα μάτια του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άκου να σου πω κάτι. Σε αντίθεση με σένα που είσαι αλακάρτο παδός του Ηρακλή. Δηλαδή, είσαι ο παδός του Ηρακλή στα καλά. Τα άσχημα δεν πας. Το μπάσκετ δεν πας όσο δεν είναι καλά. Συγγνώμη, ποια είναι τα καλά του Ηρακλή τελευταία δεκαετία στα οποία πηγαίνω. Σωστό. Είναι το μόνο ελαφρυντικό αυτό. Ελαφρυντικό. Άντε, μην χαλάς την εκπομπή. Μην τη χαλάς. Είχες τον Άρη. Στράτο Φούσκα. Είχες τον Άρη. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι τον Νίκο Φούσια. Είχες τον Άρη. Στράτο Φούσκα. Στο σχολείο μου ήταν. Και παρακαλάς τώρα Ματέο Γκαρσία. Παρακαλάς τι εννοείς. Είδες τι βάζει το παιδί χθες. Στον τελικό. Τι εννοείς παρακαλάς. Και παρακαλάς τώρα τον Ματέο Γκαρσία. Δεν παρακαλώ κανέναν. Ίσα-ίσα αυτοί παρακαλάνε να είναι στον Άρη γιατί μεγαλώνει η αξία τους. Βέβαια. Όπως αποδεικνύεται από τον Ματέο Γκαρσία. Το ταξίδι του. Να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Στο παλικαράκι λοιπόν αυτό δίνουμε το Άρη Σκήμη. Ναι. Κυριάκη. Τον ενημερώσουμε. Και όποιος καλέσει στη Μαρελής τώρα τα επόμενα 5 λεπτά θα δώσουμε και σε αυτούς τους επόμενους δύο, πρώτους δύο που θα πάρουν. Άρα 3 συνολικά μέσα της εκπομπής. Άρη Σκήμη, έτσι. Ναι, το Σάββατο είναι κρίσιμο το μάτς, έτσι όπως τα κάναμε. Χάσατε το χολαργό αυτός. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι... Εκείνες οι δύο, οι εκτός έδρας νίκες σώθηκες. Εκείνες οι δύο, η σειρά. Εκείνες εκεί. Και που ήρθε εδώ η Λίμνος και δεν ήρθε ποτέ. Γιατί χθες που πήγε στην Κίμη το είπες. Και δεν πήγε ποτέ. Μια χαρά. Ό,τι είδα από αυτή. Μια χαρά, έχασε. Εδώ πιο καλά να κατέβαινε η μεικτή Ποσειδονίου. Μαρία, μετά μην τσατίζεις όταν σου λένε τα ίδια πράγματα για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αχ, αγόρι μου, σε λατρεύω. Θα δω τώρα στο εγώ τέλει θα κάνεις. Διπλό είναι αυτό. Απαρό. Διπλό, είναι. Το λέω. Εδώ και μια εβδομάδα το λέω. Καλά. Τα 3.000 για τον Λουκίνα τα πλήρωσες. Όχι, και αναλαμβάνει το ρίσκο ο πρόεδρος μου. Τι ρίσκο, μείον 3 είναι, δεν είναι ρίσκο. Μείον 3, αυτό λέω. Τι μία, άρα πέφτει.
Κασέτη 9, μην τρείτε εσύ τη ζώρη τραβάζεσαι. Α, εσύ τη ζώρη τραβάζεσαι. Παναγιώτη, έλα, κάθε φορά που μιλάει για τον ΠΑΟΚ θα μου λες εσύ τη ζώρη τραβάζεσαι. Όχι, εγώ είμαι κυριούλης αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Σα στέλνω και του δύο απέναντί μου, μ' αρέσει. Πεθαίνω! Απέναντί σου δεν χρειάζεται να είμαστε, αρκεί που είμαστε πίσω σου. Πολύ φθηνό το υπονοούμενο. Τι υπονοούμενο, δεν είσαι πρώτος. Ναι, άλλο, σεξουαλικά εννοώ. Εσύ άμα σ' αρέσουν αυτά, εντάξει, φίλε, εμένα δεν μ' αρέσουν. Όχι, εκεί πήγε το μυαλό, αλλά το γυρνάς, κατάλαβες τι κάνεις, αυτό έκανες. Μάλιστα. Τι έγινε η Μάντσεστερ χθες με τα Ιβυρομέτα. Εδώ έσπασε και η μύτη του Μέση ακόμα να το πει. Είναι σοκαριστικό το κομμάτι που ο Μέση φέρε την εικόνα από κοντά και το μάτι του κτλ. Από αυτή την αλητεία. Αλητεία. Την αλητεία, το ξεδιάντροπο αυτόν εδώ που χτύπησε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Αυτός είναι ο Chris Smalling και έκανε το μεγάλο λάθος να μην του κάνει κανένα μόνιμο κάταγμα στη μύτη. Μεγάλη βλακεία. Πήρε κάρτα. Το κάνει που το κάνει. Δεν, πάνω στην κίνηση, καμιά σχέση, τίποτα. 32 φορές το είδα. 32 φορές το είδα. Αν αυτό το κάνει ο Μάτος, του άνοιξε η μύτη. Της απέλαση. Με αυτά που παίρνει, τι του δώσαν, το είδατε αυτό. Τι του δίνει. Αν ο Μάτος το κάνει αυτό, θα ζητήσει απέλαση. Έχει κάνει για άλλα και άλλα ο Μάτος. Και ζητούσε απέλαση. Έχει κάνει άλλα και άλλα ο Μάτος. Εδώ για τέτοιο όμως, δεν ζητάει για τέτοια απέλαση. Λοιπόν, περιμένουμε όλο τον κόσμο εδώ στο περίπτερο του All About Aris, του Λίμπερο, του ΠΑΟΚ 24. Πού είναι αυτό το ΠΑΟΚ 24, δεν ήθελα ακόμα. Καρδούσα λίγο. Τι γίνεται εδώ πέρα και κοιμούνται, τι γίνεται. Τεμπελιάζουν. Η καημένη Μπούντου εδώ και μία ώρα έχει φτάσει. Έρχεται εδώ η Μπούντου όμως και κάνει καβάλι με τον Σλαμά. Ακριβώς. Η Μπούντου γιατί έρχεται εδώ. Δεν είναι στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο Media Group. Όλα πάω τάση την προσλάβουμε. Ναι, κανονικά. Μπούντου τη θέλω εκεί. Πες, Χρυσανθέ. Αύριο το απόγευμα νομίζω θα έρθει. Χρυσανθέ, να πούμε κάτι εδώ στον Παναγιώτη και στον κόσμο. Περνάει θέση ο Περικλής ο Μακρύς. Από το παιδί από την Εθνική Κυριακή, ο Γιαννιώτης. Ναι, ναι, ναι. Τον κατάλαβα μόνο εγώ εννοείται. Περιττό. Και ότι είναι από τα Γιάννη το ξέρω μόνο εγώ εννοείται. Πιάνουμε κουβέντα. Τι εννοεί το κατάλαβε μόνο εσύ, ρε φίλε. Ότι ήταν αυτό. Τι μόνο εσύ, ρε φίλε. Εντάξει. Πέρσι, άμα ερχόταν τέτοια εποχή, θα τον καταλαβαίνε. Τον ήξερα, βέβαια. Από πού τον ήξερε. Τον Περικλή το Μακρύ, τον ξέρω το λιγότερο δύο χρόνια τον Περικλή το Μακρύ, δεν φατσικά. Δύο χρόνια τον ξέρεις τον Περικλή το λιγότερο. Μακρύ. Ναι ρε φίλε. Χαιρετίσματο στον Περικλή. Ναι. Θα είναι εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ. Πάμε και στο, είναι και ο Χρήστος αυτός. Γιατί σήμερα θα υπάρχουν υπουργοί, παραυπουργοί. Ναι, ρωτάει ο Μακρύς, λέει, τι βάζει θέματα λέει με εμάς, λέει ο Τσαλτίδης. Τη Δευτέρα είχε κουίζ γυαλιά, λέει με το μαζί με τον Λικουρόπουλο. Τον έκραξα. Λέει είναι δίκιο, έχετε ρε εσείς. Λέω είπε άχαρος 6 φορές. Καμιά λέξη δεν μπορούσε να βρει. Εντάξει. 6 φορές το είπε τελικά. 6 φορές. Το είπα. Αφού δώσαμε κουίζ. Δώσαμε. Δίναμε γυαλιά. Κάτω από 5 και πάνω από 5. Πάνω από 5 και πάνω από 5. Το Φούσκα που το ξέρει, ρε. Τον Νικό. Ναι. Χαζό. Ρωτάω, ρε εσύ, ρωτάω. Πού ξέρω τον Νίκο Φούσια. Ναι. Που θεσοπαδικά ή νύχτα. Α, όχι νύχτα. Εντάξει. Okay. Πού δούλευε ο Νίκος. Πού δούλευε. Σε ποιο μαγαζί γνωστό παλιό που δεν πήγαινε ο Ασλαμάς, αλλά εσύ πολύ πιθανό να πήγαινε. Έχουμε πάει με τον Ασλαμά μια φορά στο Ρόκο, ρε, που ήταν που σκούπιζε και έκανε εκεί πέρα. Α, στο Κόρους. Ναι. Στο Κόρους. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Στο Κόρους. Ναι. Με τη Σαμπρίνα. Δεν θυμάμαι. Πώς λέγονταν το μαγαζί στα. Το Ελληνάδικο στα σφαγεία. Το Βαρελάδικο. Μπράβο. Ήταν εκεί. Στο Βαρελάδικο, εγώ με Παπαδόπουλα έχουμε πάει 8,5 εκατομμύρια φορές, ρε φίλε. Και ήταν ο τέτοιος που δουλεύει, ο δικός σου. Το... Γιατί μουσική άκουγες, κύριε Μαρία, ρο. Και ποιος δεν δούλευε, η μισή Αριανή ήταν. Ο Σάκης Ολιάπης, δεν ήταν. Και ο Σάκης Ολιάπης, ναι. Όχι. Το μαγαζί ήταν βασικά στα μπαρ, ήταν Ηρακλειδής και Αριανή. Δεν δουλεύουν οι μισοί Αριανοί. Τι? Είναι η μισή Αριανή και γι' αυτό έχει την αίσθηση πάντου η μισή είναι Αριανή. Γιατί στην πόλη είναι η πλειοψηφία. Καλά. Ωραία, εντάξει. Καλά, τα λέω, Σύφη. Τέλεια. Να, έδωσε τώρα. Να δώσουμε και ένα χορηγούλι, να πούμε και τις διαγωνισμούς που διαγωνισμού που βάζουμε, που έχουμε βάλει. Χρυσάνθε. Παραπέντε θα πει του διαγωνισμού, ρε φίλε, φεύγουμε τώρα. Α, φεύγετε, εντάξει. Τι, δεν φεύγουμε. Ωραία. Παρά 10 είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα σου παρά 10 θα πει του διαγωνισμού. Για άλλη μια φορά, να κερδίσουμε χρόνο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Να πω χορηγού τουλάχιστον. Βυθός, ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης. 4 ευρουλάκια τσιπουρά και 2 μεζεδάκια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Αγνώστε 2336 στην Πολύχνη. Ευχαριστούμε τον Βυθό που είναι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Λοιπόν, έναν ακροατή, όχι ένα και δύο μπορούμε να βγάλουμε αν είναι σύντομοι. Μπορούμε να βγάλουμε και δύο ακροατές. 2310-287-888. Να σχολιάσει το ούτε μισό κουκούτσι που δεν πήρε χθες το βράδυ United στο Γέρικο Τράφορντ. Ούτε μισό κουκούτσι. Από έναν διαιτητή που γενικά συμπαθώ.
και τον θεωρώ πολύ καλό διαιτητή, τον Τζιαλούκα Ρόκι. Πραγματικά τραγικός χθες. Ούτε μισό κουκούτσι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο No Name, έτσι. Ότι λογικά πηγαίνει για. Σμπρώχνουν εννοείται κλασικά Μπαρσελόνα με. Γιουβέντους, ναι. Με Γιουβέντους. Διάβασε το 164, το έχει στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Καλημέρα, quiz. Ναι, ναι, λατρεμένο πάω ξάκι 164. Καλημέρα, quiz. Ποιο παίχτη του Άρη θα μείνει ελεύθερο και θα πάει τυχαία στον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιός? Ποιος γραμμή. Αχρίστατος, ναι, πάμε. Μη με κλείνετε, με πολεματέ. Όχι ρε, πέσει η γραμμή, δεν ξέρω τι έγινε. War. Ποια γραμμή, δεν πέφτει αυτή. Πώς να πέσει η γραμμή, δεν είναι γραμμή ρε Μάρη αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε ρε αδερφέ. Μας χαμηλώνει ο άλλος, δεν πρέπει να ακούγεται η αλήθεια. Είναι εναντίον σου ο Κιώσης. Βέβαια. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού του ΠΑΟΚΤΣΙ για Κιώση, μένα. Ποιος είπε για τον ελεύθερο Άρη παίχτη του Άρη. Ο 164. Ναι, όλα τα ακούς. Αυτός που έλεγε ότι το Γενάρη ο Ντικινή θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτός είναι. Ναι, ξεφτυλίστηκε. Αν δεν χαμένε τον ξεφτυλίστηκε. Θα φανεί στην πορεία. Τι θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί το καλοκαίρι. Τι θα πάνε, μπορεί να μας πει αυτός, ναι. Μπορεί να μας πει για τον Γκαρσία, ο οποίος δεν ανήκει στον Άρη και να πει τα έλεγα εγώ, έμεινε ελεύθερος. Ενώ δεν ανήκει στον Άρη ο παίκτης. Θα δούμε. Φοβάται σιγά σιγά, έτσι. Μάλλον, τρέμει. Γιατί μετά τα δύο χ στην Τούμπα έρχονται τα διπλά του χρόνου. Ω, καλά μας. Να ξέρεις, τα διπλά έρχονται. Βέβαια, τι. Τη Λάρισα θα κερδίσεις. Χρυσανθέ. Ναι. Χαμήλωσε την ένταση, λέει ο Χρήστος, γιατί περνάει στον αέρα επανάληψη δυνατά, εφιαλτικά ακούγεται. Σιγά εφιαλτικά, ρε Μάριε. Σιγά, ρε Μάριε, εφιαλτικά κιόλας. Επανάληψη ακούγεται πίσω, ρε αγόρι μου. Πίσω. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Μήνυμα, ναι. Γιώργου Ιταλού, παντού του ΠΑΟΚ. Το μόνο, ναι. Διπλό. Κάτι είπα, φε. Τι είπα, ρε Παναγιώτη. Είπα για διπλό, κάτι τι είπα. Τι πράγμα είπα εγώ. Το μόνο διπλό που θα δει θα είναι το διπλό πίτα γύρω που θα φας από τη στεναχώρια σου, βρεκαημένε, είπε κάτι ο Χρήσανθος. Είπε κάτι ο Χρυσανθός για διπλό. Δεν θυμάμαι. Λο είπα τώρα, ρε φίλε. Του τώρα, πέρα, τώρα. Πότε το έγραψε κιόλας το μήνυμα. Έτοιμο το είχε. Όχι, έχει που ήρθε 2-2,5 λεπτά. Άρα δεν εννοεί εμένα. Ναι, κάτι που είπα εγώ προφανώς. Κάτι που είπα εγώ δεν. Προφανώς. Ναι. Γαβρίλα απαντά σωστά. Απαντάει σωστά και ο 148 και ο 123. Δεν βάζει το ονοματεπώνυμο. Ονόματα βέβαια, δεν πειράζει. Οκ. Quiz να τα απαντήσω. Τι να απαντήσει, ρε Κακομοίρη, τι να απαντήσει. Κάθε φορά τα απαντά τα ακούω. Θυμάσαι την τάπα του Βράγκοβιτς. Στον τελικό με την Μπαρσελόνα το 67-66. Να απαντήσω, ναι, που έπρεπε να απαντήσω. Που έπρεπε να μετρήσει. Έπρεπε να μετρήσει. Βέβαια είχε σταματήσει και το χρονόμετρο. Anyway. Ναι. Θυμάσαι, ναι. Σε ποιο καλαθοσφαιριστή την έριξε. Στον Ναβάρο. Ο Ναβάρο τότε μπορεί να τα φίλε. Νιάνιαρο. Γιατί πόσο χρόνο είναι. Ρε φίλε, το 96 και το 96 μιλάμε. Δεν έπαιζε. 20 χρόνια πριν. Άντε, ναι, να σε βοηθήσουμε, ναι, να, ναι, σε βοηθήσουμε, ναι. Αρχίζει από μη. Μέση. Το χιούμορ του είναι διαρκώς χειροτερεύει, ρε παιδιά, πίστευτε. Πώς δεν είμαι κανένα σαν επιφάνιο. Λοιπόν, Μάριε, τελειώνει, τελειώνει. Ήρθε η ώρα να κάνεις αβάντα στα sportsbooks. Άντε, ήρθε τώρα, ακούει, τώρα σ' ακούει, πέστα. Ακούει ο Ηλίας. Ακούει ο Ηλίας, πέστα τώρα. Γεια σου, Λιάκο. Ρε Ηλία, αυτό που σου έκανα τόση ώρα, άκουγε ο Τσαλτίδης, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Επειδή έκανε σαβάντα, ήρθε με σακάκι σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά είπα ότι αξίζει να περάσετε απέναντι, ναι, από το λίμπερο ακριβώς. Από το λίμπερο, ναι, ακριβώς απέναντι, υπάρχει το stand της Sportbook. Που είναι και εκδόσεις και βιβλιοπωλείο. Και δικές του εκδόσεις και άλλη εκδοτική οίκη που λειτουργεί σε αυτό το πολύ. Μου φέρνει κάτι βιβλία τώρα, έχει κάτι κατοστά ευρώ μέσα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα. Άλεξ Φέργκιουσον, θα τα κρατήσω εγώ για τα πουλήσω στον Ασλαμά. Ωραίο. Άλεξ Φέργκιουσον και Μάικλ Μόριτς, ηγεσία. Με Μάικλ Μόριτς, το ηγεσία, ναι, βιβλιάρα είναι αυτό. Μαρία, με 100 ευρώ στο δίνω το ένα από τα δύο. Αυτό το έχω καταρχήν. Το έχω πάρει ήδη αυτό. Το έχεις πάρει. Όχι τώρα από εκεί, το έχω εδώ και καιρό. Εντάξει, βιβλιάρα είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά αξίζει να περάσετε. Πραγματικά αξίζει να περάσετε. Αφού το έχεις πάρει, θα το κληρώσουμε. Θα έρθει σήμερα από εδώ. Θα δώσουμε, γενικά, το επόμενο δίμηνο, θα δώσουμε, ναι, κάποια από τα βιβλία που έχει ο Ηλίας εκεί, Sportbook. Θα μας δώσει για να δίνουμε σε ακροατές. Αυτό πάντως του Άλεξ Φέρκισον, επειδή είναι εξαιρετικό βιβλίο, μπορείς να το δώσεις, επειδή είναι και η έκθεση τώρα αυτές τις μέρες. Μπορείς να το κληρώσεις στην αυριανή εκπομπή. Εννοείται. Θα δούμε αύριο ή μεθαύριο. Πιο καλά από εβδομάδα, όχι αύριο. Πιο καλά από εβδομάδα, όχι αύριο. Α, έχει και επίσημες επιστολές μέσα το βιβλίο, φίλε. Βέβαια. Manchester United. Έχει και διαιτητών. Και η τελευταία επίσημη επιστολή τελευταία, είναι Liverpool Football Club. And Athletic Grounds PLC. Anfield Road, Liverpool. LA4.
τηλέφωνα, τέλεξ. Τέλεξ, φίλε. Τέλεξ. Φαξ και τα λοιπά. Όλα πολύ ωραία. Είναι ευχαριστήριο της Λίβερπουλ που υπογράφει ο Κένι Νταγκλής. Είδες. Εκπληκτικό. Κυριούλιδες. Εκπληκτικό. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα φανταστικό βιβλίο που έχει, πραγματικά υπέροχο. Είναι το «Η προπόνηση του 3-5-2 της Γιουβέντους». Τακτική ανάλυση και προπονητικές μονάδες. Φάση της άμυνας. Μιλάμε και μετά... τώρα για βιβλίο 450 σελίδες, έτσι. Ναι, και μετά έχει φάση επίθεσης. Παιδιά, πραγματικά αξίζει, περάστε. Ειδικά τα νέα παιδιά που ενδιαφέρεστε να γίνετε προπονητές. Πραγματικά ναι, αξίζει. Έχει εκπληκτικά βιβλία και για προπονητή. Και είπα ότι είναι πολύ ωραία όλα τα τεύχη του Mr. Football και ειδικά αυτό που έχει τη συνέντευξη του Σάββα Παντελίδη. Που είναι καθαρά για προπονητική, έτσι. Δεν έχει να κάνει με συλλόγους και την καριέρα του κτλ. Έχει για το τι πιστεύει και πώς προπονεί μια ομάδα, έτσι. Χρυσανθάκο, πρέπει να κλείσουμε. 12 παρά 1 είναι. Ποιος είναι ο παίκτης, δεν μας είπατε, ρε φίλε. Ο Μοντέρο. Μοντέρο, φίλε. Ναι. Πω. Το θυμάσαι? Και... το θυμάσαι, ναι. Το θυμάμαι το Μοντέρο. Πιο πολύ, βέβαια, θυμάμαι το Σαν Επιφάνιο, ναι, το Συμπίλιο. Συμπίλιο και τα λοιπά. Μας αυτούς. Ναι, βέβαια. Ό,τι νόρις και τέτοια, ναι. Ναι, δεν θυμόμαστε αυτούς που δοξά... Διακάμπα, Δεν θυμάμαι όλους αυτούς που μας δώσαν υπέροχες χαρές. Εννοείται. Τον Μαρία. Όριστο. Μαρία. Ναι, άλλη μια περίοδος της ζωής σου. Μια άλλη ομάδα της πόλης τριαμβολόγουσε. Ναι. Και έφερνε τρόπαια στη Θεσσαλονίκη. Τον Όριστο περίμενα έξω από το Ιβανόφιο και του είπα Thanks a lot for F. Τελίτσες Άρης. Να σου πω κάτι. Και μου είπε Thanks, mate. You're great, man. Ναι. Πώς γίνεται ναι. Πάντα να είσαι ο οπαδός του αντιπάλου του Άρη του ΠΑΟΚ. Γίνεται αυτό. Hey. Πρέπει να μας το πει. Ενώ εσύ όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ με την Τζέλσι είναι λίγη ομάδα. Είναι λίγη ομάδα. Εγώ πρόσεξε λίγο. Ναι. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Εγώ είμαι μόνο του ΠΑΟΚ. Α, με τον Ηρακλή δεν τον υποστηρίζεις. Εσύ είσαι και του Άρη. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ, σε λατρεύω. Δηλαδή πήρε τίτλους ο Άρης, παίρνει ένα τίτλο θα πάρει τώρα ο ΠΑΟΚ. Γιατί μετά δεν θα ξαναπάρει άλλο πρωτάθλημα. Α, Στέλνιο 164. Όλα τα ξέρεις, αλλά αυτό σου ξεφεύγει. Πώς γίνεται αυτό? Ποιο αυτό, ρε φίλε, δεν λέει καν όνομα για να έχει ασφάλεια. Λοιπόν, Χρυσανθέ, κλείνουμε παλικάρι, γιατί οι άλλοι απέξουν αγριεμένοι και δεν θέλω, έτσι. Ναι. Και έχουμε να δώσουμε. Ο Κόλκας θα το δει. Πώς είναι αγριεμένοι οι άλλοι. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες. Τραμπουκιεζί. Του μόρου. Κατάλαβες. Λοιπόν, τα αύριο, λέμε σε λίγο αύριο, εκεί. Αύριο θα δώσουμε το βιβλίο. Όχι, μεθαύριο. Δεν το συμφέρει. Αυτό που κάναμε σήμερα και θα κάνουμε και αύριο δεν το συμφέρει τον Ηλία από εβδομάδα. Αύριο έχουμε ήδη 3 διαγωνισμούς. Θα χαθεί το βιβλίο αύριο. Πάμε. Τα λέμε από εκεί, από κοντά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια Χρυσανθάκο μου, παλικάρι μου, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, νικητές, βγάζω Μαρία. Πάμε νικητές διαγωνισμών, δώσε μια μουσική ανάσα. Αν μπορείς να μου πεις, εσύ που είσαι ο κιώσης, εγώ είμαι ο Ασλαμάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, Παύλος Παυλίδης 3, νικητές. Νίκη Γκουτσίδου, Δημήτριος Τάσιος, Σωτηρία Κοτρίκη. Σωτηρία Κοτρίκη, Δημήτριος Τάσιος, Νίκη Γκουτσίδου. Στον Φεγγίτη, αύριο 9 η ώρα, στο Θέατρο Κολοσσέων, στο Κινηματογραφείο Κολοσσέων, πηγαίνουν οι Γιάννης Παλιούρας, Εσθήρ Κάκη και Κώστας Κοσμίδης. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Κώστας Κοσμίδης, Εσθήρ Κάκη και Γιάννης Παλιούρας. Και στην Μάγκη Ράιλι, αύριο βράδυ στο Κλαμπ του Μήλου, θα πάνε Ρόμπερτ Κονταξόπουλος, Νικόλαος Ντάρτζαλης και Ευανθία Γερομιχαλού. Ευανθία Γερομιχαλού, Νικόλαος Ντάρτζαλης, Ρόμπερτ Κονταξόπουλος. Ο νικητής για τα γυαλιά ηλίου ή ο Ράσεως Optical Express. Είχαμε 9 σωστές απαντήσεις. Είναι ο 148, ο Μοντέρο, το χαρακτηρίζει, ο Γάσπαρης της Μπάρτσα. Προσβάλλεις τον Γάσπαρη. Sorry, αλλά σε αυτά δεν μπορώ τις λίγδες αυτές. Προσβάλλεις τον Έλληνα καλαθοσφαιριστή τον Γάσπαρη. Έχει πάντως κερδίσει γυαλιά ηλίου ή ο Ράσεως από τα Optical Express. Μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε κατάστημα. Η Μαριλής θα επικοινωνήσει μαζί σου. Ωραία. 148. Η Μαριλής μαζί σου. Και 382, αν θες να πάρεις το Άρης Κύμη, θα επικοινωνήσει μαζί με Μαριλής. Άμα θες να πάρεις το Άρης Κύμη και όχι το Άρης Ατρόμητος, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, μαγειρίο, σύγχρονο μαγειρίο πιπερών κοντά μας και σήμερα. Γεωργίου Παπανδρέου 25 με απίστευτα φαγητάκια. Χθες χτύπησα καλαμαροπίλαφο, πραγματικά ονειρικό. Σεβόμαστε όμως και δεν δίνουμε το τηλέφωνο του delivery. Σήμερα όχι delivery. Σήμερα απεργούν επαναλαμβικά τα παλικάρια delivery boys, έτσι, η διανομή φαγητού. Και εμείς συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα τους.
Μαζί μας είχαμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκες, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Ξάνθο 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας από αύριο, 2310-60-22-20. Μπορείς, επειδή είναι και ξαρακοστή, να φας φαλάφελ μπέργκερ, βέτζι μπέργκερ και καβούρι μπέργκερ και άλλα νηστίσιμα μπέργκεράκια. Όλα αυτά στο ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, όλους σας. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το live των μπλε, για τη λαϊβάρα των Culture Shop, θα γίνει πάρτι τρελό με τους Αμερικανοκρανούς και για το live λογικά για ένα ακόμη Σάββατο του Σοκράτη του Μάλαμα. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από Χρήστο Κιός και από εμάς, να έχετε μια bloody rocking day και χίλια μπράβο σε όλα τα παιδιά και του Ποσειδονιλίας Μηχανιώνας και του Ρωμαϊκού Θέρμης που μας πρόσφεραν πραγματική μπάλα επιτέλους φέτος από το στάδιο της Τούμπας.